Πίστευε ότι η Ιαπωνία σαν άλλη Σπάρτη θα ολοκληρώσει την αποστολή της και θα ελευθερώσει την Ανατολική Ασία από τον Αμερικάνικο Ιμπεριαλισμό. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Θουκυδίδης άσκησε μεγάλη επίδραση στον χώρο των πολιτικών επιστημών, στους εκπροσώπους της Σχολής των Ρεαλιστών. Αναφέρω τον κυριότερο Hans Morgenthau και σε φιλοσόφους όπως Karl Popper, ο οποίος ανέπτυξε τη θεωρία της ανοιχτής κοινωνίας με βάση την αθηναϊκή δημοκρατία. Τη Χάνα Άρεντ, η οποία προβάλλει τον επιτάφιο του Περικλείου θεμελιώδες κείμενο δημοκρατίας. Και τον Λέο Στράους. Από τη στάση του Μαξ Βέμπερ, που αντιμετώπισε το διάλογο των μιλίων ως ομό μακιαβελισμό, μέχρι την υπόδειξη του Καρλ Ράινχαρτ να φουγκραστούμε τη σιωπή του ηθικού Θουκυδίδη, οι ερμηνείες ποικίλουν. Ο σπουδαίος φιλόλογος Wolfgang Schadewald ομολογεί ότι μετά από 35 χρόνια ενασχόλησής του με τον Θουκυδίδη, ο Αθηναίος ιστορικός του φαίνεται πιο ενηγματικός από ποτέ. Ίσως, επειδή, τολμώ να πω, οι ερμηνευτές του Θουκυδίδη εξαντλούνται μελετώντας τον, ενώ το έργο του παραμένει ανεξάντλητο. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και ο λόγος περνάει στον Ανδρέα για την παρουσίαση του Μίλτη. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την παρουσίαση του θέματος και του προσκεκλημένου ομιλητή μας. Είναι ένα πολυσυλλεκτικό, πολυπρισματικό, διεπιστημονικό, ζωντανά δυναμικό το θεματικό επίκεντρο της απόψινής τηλεδιάλεξης. Το ειδικότερο θέμα το οποίο μας απασχολεί σε αυτόν τον τέταρτο θεματικό κύκλο διαλέξεων θα μπορούσε να περιγραφεί λακωνικά με μία φράση που αποτελεί και το πρώτο τμήμα του τίτλου της διάλεξης του σημερινού μας προσκεκλημένου. Κτήμα εσεΐ, δηλαδή απόκτημα για πάντα. Απόκτημα το οποίο ξεφεύγει από τον κλειό της χρονικής σχετικότητας και τη στενότητα της ανθρώπινης μερικότητας και αποκτά διαστάσεις, επιτρέψτε μου τη λέξη, ακτινοβολοεμβελής, διαχρονικές και συγχρονικές, επίκαιρα, διδακτικές και διαρκώς ωφέλιμες. Ο ίδιος ο αρχαίος ιστορικός, ο Θουκυδίδης, είχε πει ότι θα είναι ικανοποιημένος αν το έργο του κριθεί ωφέλιμο από όσους θελήσουν να έχουν ακριβή γνώση των γεγονότων και όσων θα συμβούν στο μέλλον, τα οποία από την πλευρά της ανθρώπινης φύσης θα είναι όμοια ή παραπλήσια. Ο Θουκυδίδης πέτυχε το σκοπό του, μελετητές παγκοσμίως εξετάζουν την ιστορία του ως υπόδειγμα γραφής, οι Υπουργοί Εξωτερικών οφείλουν να τον διαβάζουν προσεκτικά πριν από κρίσιμες διπλωματικές συνομιλίες και οι στρατηγοί πριν από καθοριστικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, που ο στρατάρχης George Marshall, Υπουργός Εξωτερικών και Αμήνης των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωνε σε διάλεξή του στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Princeton το 1947 ότι διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσο κάποιος μπορεί σήμερα να σκεφτεί με σοφία και σε βάθος αναφορικά με βασικά τρέχοντα ζητήματα, εάν δεν ανατρέξει τουλάχιστον νοερά στην περίοδο του Πελοποννησιακού πολέμου και της πτώσης της Αθήνας. Για τον γνωστό ιστορικό Donald Kagan, συγγραφέα των βιβλίων Thucydides, The Reinvention of History και On the Origins of War and Preservation of Peace, δεν νοούνται σπουδές διεθνών σχέσεων και ιστορίας του πολέμου χωρίς τον Θουκυδίδη. Ο σημερινός μας ομιλητής, βαθύτατος γνώστης της θουκυδίδιας γραφής και σκέψης, ο Βασίλειος Λιωτσάκης, επίκουρος καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, θα μας μιλήσει σχετικά με μαθήματα ιστορίας, στρατηγικής και διεθνών σχέσεων από τον Θουκυδίδη. Ο Βασίλης αποφύτησε από το τμήμα ελληνικής φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στη γλωσσολογία, απέκτησε δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών από το ίδιο τμήμα με ειδίκευση στην κλασική φιλολογία, εκπώνησε τη διδακτορική του διατριβή με θέμα την αφηγηματική οργάνωση του 8ου βιβλίου της ιστορίας του Θουκυδίδη στον τομέα κλασικής φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπό την εποπτεία του γνωστού και διακεκριμένου καθηγητή Αντώνιου Ρεγκάκου.
Έχει διατελέσει ερευνητής στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, επισκέπτης λέκτορας στο Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου, υπότροφος του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών των Πανεπιστημίων Harvard και ΑΠΘΙΤΑ και μεταδιδακτορικός υπότροφος του Ιδρύματος Φον Χούμπολτ στο Τμήμα Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Χάιδελβέργης. Από τον Οκτώβριο του 2019 υπηρετεί ως επίκουρος καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Πολυγραφότατος, είναι συγγραφέας δύο επιστημονικών μονογραφιών, της πρώτης που φέρει τον τίτλο «Redeeming Thucydides' Book 8, Narrative Artistry in the Account of the Ionian War» και της δεύτερης που φέρει τον τίτλο «History and Characterization, Arian's Literary Portrait of Alexander the Great». Συγγραφέας πολλών άρθρων και κεφαλαίων για ένα ευρύ φάσμα ιστορικών και ιστοριογραφικών θεμάτων, έχει επιμεληθεί δύο συλλογικούς τόμους, ενώ αυτή την περίοδο ετοιμάζει την τρίτη του μονογραφία για ζητήματα θεωρίας της αφήγησης στο πλατωνικό κόρπους. Βασίλη, είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά που είσαι μαζί μας στη λογοδημία του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών και ο λόγος είναι σε σένα. Ανδρέα, η τιμή είναι δική μου. Σε ευχαριστώ πολύ για την περιεκτική και θερμή παρουσίαση, εισαγωγή. Εγώ ευχαριστώ εσένα, την κυρία Ροζοκόκη, τον κύριο Στεφανή, την Ακαδημία Αθηνών για αυτήν την εξαιρετικά τιμητική πρόσκληση. Ομολογώ ότι το περίμενα. Ήταν ένας στόχος μου να μπορέσω κάποια στιγμή να μπω και εγώ στο πάνθεο των μελετητών που έχουν καταφέρει να μιλήσουν στα πλαίσια εκδηλώσεων της Ακαδημίας Αθηνών. Το καταφέρνω, το θεωρώ ότι είναι από τα σημαντικά κατορθώματα και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία να συμμετάσχω ως μέρος αυτής της σειράς διαλέξεων της λογοδημίας. Ευχαριστώ επίσης τον επόπτη μου στην εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής μου και καθηγητή και μέλος της Ακαδημίας, κύριο Αντώνη Ρεγκάκο. Τον ευχαριστώ θερμά και εκείνον. Και νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ήδη έχω ετοιμάσει αρκετά και έχω κάπως το άγχος αν θα προλάβω να πω όλα αυτά. Θα ήθελα να μου πείτε πόσο χρόνο διαθέτω, αν έχετε την καλοσύνη, για να ξέρω κι εγώ να πλατιάσω ή να μην πλατιάσω. Με ακούτε? Ναι, Βασίλη, έχουμε χρόνο όσο χρειαστεί για να δώσεις τη διάλεξή σου χωρίς κάποιο περιορισμό. Νομίζω ότι στη μία ώρα θα μπορούσαμε να είχαμε ολοκληρώσει ιδανικά και να προχωρήσουμε με τη συζήτησή μας. Πολύ όμορφα, και εγώ κάπου εκεί υπολόγιζα. Λοιπόν, ξεκινώ με το διαμοιρασμό. Θα ήθελα να μου πείτε αν όλα είναι καλά, αν εικόνα. Ναι, Βασίλη, εγώ βλέπω την πρώτη διαφάνεια, επομένως και οι υπόλοιποι, φαντάζομαι. Ωραία. Κτήμα SAE. Μια πολύ γνωστή φράση, ενδεχομένως και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν μελετήσει το Θουκυδίδιο έργο στην ολοκληρία του, αυτή τη φράση, εν πάση περιπτώσει, την έχουν ακούσει. Ενδεχομένως την έχουν συσχετίσει όχι μόνο με το Θουκυδίδι, αλλά με την κλασική, με την αρχαία ελληνική λογοτεχνία γενικότερα. Όπως και να έχει, αυτή η φράση αποτελεί σύμβολο της διαχρονικότητας και της κλασικής φύσης όχι μόνο του Θουκυδίδιου έργου, αλλά όλες της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας και γι' αυτό επέλεξα να ξεκινήσω τον τίτλο της ομιλίας μου με αυτά τα λόγια. Το ζήτημα είναι ότι ο Θουκυδίδης είναι ο ίδιος που εξέφρασε αυτή την επιθυμία του, όπως είπε και η αγαπητή συνάδελφος κυρία Ροζοκόκη, να καταστήσει το έργο του ως ένα διαχρονικό απόκτημα για τις μελλοντικές γενιές των αναγνωστών. Και πραγματικά η ιστορία δεν τον διέψευσε, η ιστορία εκπλήρωσε αυτή την επιθυμία και ενδεχομένως τον έβγαλε και αληθινό όσον αφορά το ποια πεποίθηση είχε για αυτά που γράφει. Εμείς σήμερα θα ασχοληθούμε με τρεις τομείς στους οποίους ο Θουκυδίδης χαίρει έτσι μακράς και θερμής υποδοχής και έχει ασκήσει την επιρροή του πολύ έντονα. Αυτοί οι τρεις τομείς είναι η διαδικασία της ιστορικής συγγραφής πρώτον, όπως εκφράστηκε και εισήχθη από τους πρόσους τότε με σημερινά δεδομένα και ορολογία Γερμανούς ιστορικιστές του 19ου αιώνα, ιστορικούς πιο απλά,
Σε ένα δεύτερο επίπεδο θα ασχοληθούμε με την παρουσία, τη θέση του Θουκυδίδη στις σύγχρονες στρατιωτικές, επαγγελματικές στρατιωτικές σχολές του δυτικού κόσμου και σε σχέση με αυτό το δεύτερο επίπεδο, με τον Θουκυδίδη δηλαδή και τη στρατηγική, θα ασχοληθούμε και με τη θέση του Θουκυδίδη στα σύγχρονα ρεύματα θεωρίας των διεθνών σχέσεων. Ήδη αναφέρθηκε η κυρία Ροζοκόκη στο ρεαλισμό. Εμείς θα μιλήσουμε τόσο για την πρώιμη φάση του ρεαλισμού, τον κλασικό ρεαλισμό, όσο και για τον μετέπειτα, τον νέο ρεαλισμό. Έτσι, επομένως, ας περάσουμε αμέσως στο διατάφτα. Ας πούμε πρώτα δύο λόγια για το τι είναι, τι ορίζουμε ως γερμανικό ιστορικισμό του 19ου αιώνα. Είναι μία σχολή, θα μπορούσε να πει κανείς, μία ομάδα γερμανών ιστορικών, οι οποίοι εισάγουν για πρώτη φορά σε πάγια βάση μεθόδους όπως η κριτική εξέταση των πηγών ή η χρήση των ίδιων των πηγών και η καθιέρωση των πηγών ως βάση της ιστορικής έρευνας, όχι μόνο, όταν λέμε ιστορικές πηγές, όχι μόνο τις γραπτές πηγές, αλλά και αρχαιολογικά ευρήματα. Αυτοί οι ιστορικοί έχουν ταυτιστεί στο νου οποιοδήποτε σήμερα μελετά την πορεία της ιστοριογραφικής επιστήμης ως οι εισηγητές της μιας πιο επιστημονικής φάσης της ιστορίας. Αυτή η ομάδα μελετητών αντιμετώπισε τον Θουκυδίδη ως πρότυπο. Αν ο Ηρόδοτος θεωρείται ο πατέρας της ιστορίας, ο Θουκυδίδης θεωρήθηκε από αυτούς και από πολλούς σήμερα ο πατέρας της επιστημονικής ιστορίας. Και αν και δεν υιοθέτησαν όλες τις μεθόδους του, κυρίως τις συνθετικές μεθόδους του, δεν τις ακολούθησαν όλες, δεν αρέσκονταν στο να συνθέτουν δημιουργίες, ας πούμε. Ωστόσο, όσον αφορά τη μεθοδολογία του Θουκυδίδη στην έβρεση της αλήθειας, στην αξιοποίηση των πηγών, στην συλλογή μαρτυριών και την αξιοποίηση και την αξιολόγησή τους, τον θεώρησαν ότι είναι πολλές φορές και καλύτερος όχι μόνο από όλους τους αρχαίους ιστορικούς, αλλά και από τους συγχρόνους τους. Θα δούμε διάφορα ζητήματα, έτσι, διάφορες αρετές τις οποίες αναγνώρισαν αυτοί οι ιστορικοί του 19ου αιώνα, οι Γερμανοί ιστορικοί στον Θουκυδίδη, και ξεκινάμε με την πρώτη από αυτές τις αρετές. Για τους Γερμανούς ιστορικούς του 19ου αιώνα, ο Θουκυδίδης θεωρείται, όπως είπαμε, ο εισηγητής της επιστημονικής ιστοριογραφίας. Ο Μπάρτχολτ Γκέροκ Νίμπουρ, συγκεκριμένα, ένας από τους ιδρυτές της σύγχρονης ιστορικής επιστήμης στη Γερμανία, γράφει στο έργο του «Vorträge über alte Geschichte», έτσι διαλέξεις για την αρχαία ιστορία, ο πρώτος γνήσιος ιστορικός, σύμφωνα με τη δική μας σύλληψη, είναι ο Θουκυδίδης. Όπως άλλωστε είναι και ο πληρέστερος ιστορικός ανάμεσα σε όλους όσους έχουν γράψει ποτέ ιστορία. Είναι ξεκάθαρη η θέση του Νίμπουρ, ενδεχομένως να ακούγεται περίεργη, ότι αυτό που λέει στο τέλος, ότι είναι ο πληρέστερος ιστορικός ανάμεσα σε όλους όσους έχουν γράψει ποτέ ιστορία. Δεν μιλά μόνο για την υπεροχή του Θουκυδίδη σε σχέση με τους αρχαίους. Εδώ είναι μία νήξη του Νίμπουρ και για τους συναδέλφους του. Ένας άλλος πολύ μεγάλος μελετητής εκείνης της περίοδου, ο Βίλχελμ Ρόσερ, θεμελιωτής της παλαιότερης σχολής της θεωρητικής πολιτικής οικονομίας στη Γερμανία, γράφει και εκεί, και εκείνος υιοθετεί τη μεθοδολογία του Θουκυδίδη, αναγνωρίζει την αξία του Θουκυδίδη ως ιστορικού μελετητή και ερευνητή, και γράφει ότι ο Θουκυδίδης δεν ήταν απλώς ο πρώτος, αλλά και ο μόνος Έλληνας ιστορικός που, αποφεύγοντας να πιστεύει τυφλά τους μύθους και την άκρητη αμφιβολία, ήξερε πώς να αξιοποιεί τα ασφαλή στοιχεία από αυτούς για τους ιστορικούς του στόχους. Όλο αυτό το έχει γράψει στο έργο του Lebenwerden Zeitalter des Thukydides. Ζωή, έργο και εποχή του Θουκυδίδη. Ένας άλλος μελετητής εκείνης της περίοδου και αρκετά πιο εξειδικευμένος στον Θουκυδίδη, ο Μέγερ, ασχολήθηκε με τα έγγραφα και με τις πηγές που αξιοποίησε ο Θουκυδίδης. Ο Έντουαρτ Μέγερ γράφει λοιπόν και εκείνος για το ζήτημα της συγκρότησης μιας αλληλουχίας σύγχρονων γεγονότων, της επιβεβαίωσης από αναφορές όσων συμμετείχαν πώς τα γεγονότα έλαβαν χώρα και εξελίχθηκαν. Ο Θουκυδίδης όχι μόνο ανέπτυξε τις βασικές αρχές της κριτικής αντιμετώπισης αντικρουόμενων μαρτυριών, αλλά σε στενή σύνδεση με αυτό ανέπτυξε και μια διεισδυτική ματιά στους καθοριστικούς παράγοντες της ανθρώπινης ζωής
στην ολότητά της. Η ιστορική κριτική σκέψη βασίζεται σε αυτές τις δύο στιγμές, μέσα από τις οποίες η ιστοριογραφία αναδύεται πλέον ως μια επιστήμη. Επομένως, αρετές όπως η αξιοπιστία, η κριτική σκέψη με την οποία αντιμετωπίζει ο Θουκυδίδης τις πηγές, είναι αρετές τις οποίες αναγνωρίζουν, βλέπετε, μια σειρά μελετητών εκείνης περίοδου. Δεν θα παρουσιάσουμε σήμερα μόνο απόψεις μελετητών για το Θουκυδίδη. Αυτό που θέλω να κάνουμε είναι να παρουσιάζουμε πρώτα κάποιες απόψεις για το Θουκυδίδη και έπειτα να διαβάζουμε και κάποια χωρία από τον ίδιο το Θουκυδίδη, τα οποία έρχονται να συμπληρώσουν αυτές τις απόψεις και να δείξουν για ποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι, να επιβεβαιώσουν κατά κάποιο τρόπο την αγάπη που και το θαυμασμό που έχουν αυτοί οι άνθρωποι προς το Θουκυδίδη. Επειδή και οι τρεις αυτοί μελετητές, τα τρία αυτά χωρία, τα τρία αυτά παραδείγματα τα οποία έφερα, μιλούν για την κριτική σκέψη με την οποία ο Θουκυδίδης αντιμετώπισε τις μαρτυρίες τις οποίες έλαβε από τους πληροφοριοδότες του, έχω επιλέξει ένα κείμενο, θα το δούμε στη συνέχεια, το οποίο περιλαμβάνει εκτός από την επιστημοσύνη του Θουκυδίδη και την αρετή της αμεροληψίας και αντικειμενικότητας. Για να δούμε για αυτές τις αρετές. Πάλι ο Νίμπουρ γράφει, αν υπήρξε ποτέ κάποιος ειλικρινής πληροφοριοδότης σε όλη την ανθρώπινη ιστορία, προσέξτε το, όχι στην αρχαία ελληνική ιστορία, σε όλη την ανθρώπινη ιστορία, αυτός είναι ο Θουκυδίδης. Στα λόγια του οποίου μπορεί κανείς να βασιστεί ανεφόρον, ο οποίος δεν λέει τίποτε για το οποίο δεν είναι απόλυτα πεπισμένος και είναι ανίκανος να πει οτιδήποτε αναλυθές, είτε για φίλο είτε για εχθρό. Έτσι, το γεγονός ότι ο Θουκυδίδης δηλαδή θέλει να πει την αλήθεια όχι μόνο για αυτούς τους οποίους συμπαθούσε αλλά και εκείνους που αντιπαθούσε, αυτό το γεγονός για τον Νίμπουρ αποδεικνύει ότι είναι αντικειμενικός ερμηνευτής και αναλυτής της ιστορίας του Θουκυδίδης. Ένας άλλος πολύ σημαντικός, αν ο Νίμπουρ είναι ο ιδρυτής της σύγχρονης ιστοριογραφίας στη Γερμανία, ο Λέοπολτ φον Ράιν και είναι ο θεμελιωτής της, γράφει και εκείνος, αναγνωρίζοντας και εκείνος το μεγαλείο του Θουκυδίδη, στην αφήγηση ο Θουκυδίδης στοχεύει να δώσει έναν τόνο ενός απλού χρονικού. Δημιουργεί την εντύπωση της αξιοπιστίας και την ίδια στιγμή της κατανόησης. Και ο Βίλχεμ Ρόσερ επαναλαμβάνει και εκείνος παρόμοιες κρίσεις, όπως ο Θουκυδίδης δεν ήταν απλώς ο πρώτος, αλλά και ο μόνος Έλληνας ιστορικός που, αποφεύγοντας να πιστεύει τυφλά, έτσι είναι η ίδια άποψη με την οποία είδαμε και πριν. Δεν ξέρω γιατί έχει μπει και έχει ξαναμπεί αυτό. Λοιπόν, πάμε στο κείμενο τώρα που με ενδιαφέρει από τον Θουκυδίδη. Είναι το Α22, στο πρώτο βιβλίο του, ο Θουκυδίδης ξεκινά τα πρώτα κεφάλαια, τα πρώτα 23 κεφάλαια, τα λεγόμενα η αρχαιολογία του, έτσι στην οποία προσπαθεί να αποδείξει ότι ο Πελοποννησιακός πόλεμος είναι ο πιο σημαντικός, με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις στους Έλληνες μέχρι εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Και μέσα στην αρχαιολογία πιάνει την ιστορία των Ελλήνων από την ομηρική περίοδο, μάλλον από την περίοδο του Τροϊκού πολέμου, και στην ουσία υποστηρίζει ότι ούτε ο Τροϊκός πόλεμος ήταν τόσο σημαντικός όσο ο Πελοποννησιακός, ούτε οι Περσικοί πόλεμοι είχαν την εμβέλεια που είχε ο Πελοποννησιακός. Μέσα σε όλα αυτά, στην αρχαιολογία του, η αρχαιολογία δεν λειτουργεί ως προήμιο μόνο για την σημασία και την αξία του Πελοποννησιακού πολέμου, αλλά λειτουργεί και ως μεθοδολογικό προήμιο, κυρίως τα δύο πρώτα κεφάλαια, τα κεφάλαια 1-2 του έργου και τα κεφάλαια 22-23. Συγκεκριμένα στο 22ο κεφάλαιο γράφει ο ίδιος ο Θουκυδίδης, μας αποκαλείται, είναι ένα πολύ γνωστό κείμενο, έτσι, ειδικά όσοι ασχολούνται με τον Θουκυδίδη, ίσως είναι ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του έργου, και γράφει ο Θουκυδίδης. Για τα γεγονότα του πολέμου αξίωσα να μην γράψω αρκούμενος σε πληροφορίες από τον πρώτο τυχόντα, ούτε στην προσωπική μου άποψη, αλλά προέβην σε όσο το δυνατόν ακριβέστερη έρευνα και για τα γεγονότα στα οποία ήμουν παρόν και για όσα μου γνωστοποιήθηκαν από άλλους. Η εξακρίβωση ήταν επίπονη, διότι εκείνοι που ήταν παρόντες στο εκάστοτε γεγονός δεν έλεγαν τα ίδια για τις ίδιες πράξεις, αλλά μιλούσαν ανάλογα με ποια παράταξη ευνοούσε ο καθένας ή ανάλογα με το τι θυμόταν. Η έλλειψη δε του μυθόδους από όλα αυτά, εννοεί από όλα αυτά που έχω γράψει, ίσως φανεί λιγότερο ευχάριστη, καθώς κανείς τα ακούει. Αλλά θα είμαι ικανοποιημένος αν το έργο μου κριθεί ωφέλιμο από όσους θελήσουν να έχουν ακριβή γνώση των γεγονότων που συνέβησαν και εκείνων που θα συμβούν στο μέλλον, τα οποία δεδομένης της ανθρώπινης φύσης θα είναι όμοια ή παραπλήσια. Έγραψα την ιστορία μου
για να μείνει διαχρονικό απόκτημα των ανθρώπων και όχι ως μια προσπάθεια διαγωνισμού για ένα πρόσκαιρο κρατήριο. Και διαβάζω αυτά τα πολύ όμορφα λόγια και από το αρχαίο, από το πάνω κείμενο. «Κτήματε εσεί μάλλον ή αγώνισμα εις το παραχρήμα ακούειν ξήγητε». Έτσι. Είναι ξεκάθαρη εδώ η αυτοπροβολή που προσπαθεί να καταφέρει ο Θουκυδίδης για τον εαυτό του. Δεν είναι μια ανηλικρινής προσπάθεια, δεν είναι ότι άλλα μας έδωσε και άλλα μας υποσχέθηκε. Όντως, η αρχαιολογική σκαπάνη και παράλληλα αναγνώσματα τα οποία μας προσφέρουν ο Πλούταρχος, ο Διόδωρος και άλλοι αρχαίοι συγγραφείς μας κάνουν να είμαστε σε θέση σήμερα να θεωρούμε το κείμενο του Θουκυδίδη αξιόπιστο. Εδώ απλά ο Θουκυδίδης μας αποκαλύπτει πώς κατάφερε να συλλέξει τόσο αξιόπιστες πληροφορίες και μιλά για τα γεγονότα και λέει αυτό που θαυμάζουν και οι Γερμανοί ιστορικοί που είδαμε προηγουμένως, ότι συνέλεξε πληροφορίες αλλά δεν αρκέστηκε να τις συλλέξει από τον οποιοδήποτε. Πρώτον. Δεύτερον, όταν τις συνέλεγε προσπαθούσε να εξακριβώσει αν αυτά που του έλεγαν ήταν αλήθεια και λάμβανε πάντα υπόψη του τις πολιτικές, τα πολιτικά συμφέροντα, έτσι, και μέχρι και τη μνήμη που είχε ο κάθε πληροφοριοδότης. Και επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο προλαβαίνει ο Θουκυδίδης τον αναγνώστη και του λέει ότι πρόσεξε αυτό να το έχεις υπόψη για αυτό που θα γράψω, δεν θα είναι μυθόδες, δηλαδή δεν θα περιλαμβάνει μύθους, λαϊκές μυθοπλασίες, γενεαλογικές ιστορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν και μύθους για ήρωες και για θεούς. Δεν θα έχω τέτοια πράγματα. Το μυθόδες ενδεχομένως έχει και την έννοια της λογοτεχνικότητας. Δεν θα είναι δηλαδή λογοτεχνίζουσα η γραφή μου. Θα είναι πιο ξερή και ίσως να μην είναι τόσο ευχάριστη, αλλά θα αποδίδει την πραγματικότητα έτσι όπως πρέπει να την αποδώσει. Σαφώς το κείμενο του Θουκυδίδη έχει ένα μεγάλο βαθμό λογοτεχνικότητας, αλλά για σήμερα, αλλά για τότε, σε σχέση με τους προηγούμενους, ο Θουκυδίδης κρίνει ότι δεν είμαι τόσο, εν πάση περιπτώσει, δεν θα είμαι τόσο λογοτεχνικός και τόσο μυθιστορηματικός στο ύφος μου, όσο ήταν ενδεχομένως ο Ηρόδοτος. Μπορεί να υπονοεί και τον Ηρόδοτο εδώ, έχει υποθεί και αυτή η άποψη, η προηγούμενη ιστορική. Μια δεύτερη αρετή την οποία έτσι αναγνωρίζουν οι ιστορικοί του 19ου αιώνα, οι Γερμανοί ιστορικοί, είναι οι δημιουργίες. Και εδώ θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι αυτοί οι ιστορικοί, ο Νίμπουρ, ο Ρόσερ, ο Φον Ράνκε, ο Ντρόιζεν και άλλοι εκείνης της περίοδου, οι οποίοι θέλουν να εισαγάγουν μια πιο επιστημονική, έτσι, μια ιστορία περισσότερο επιστημονικού χαρακτήρα και ακρίβειας, γοητεύτηκαν από τις δημιουργίες του Θουκυδίδη. Και ενώ ήξεραν οι περισσότεροι αυτό που ξέρουμε όλοι σήμερα, ότι οι δημιουργίες εν μέρη, το λέει και ο ίδιος ο Θουκυδίδης, εν μέρη είναι μυθοπλασία. Και εδώ τίθεται ένα ερώτημα, γιατί, εφόσον το ζητούμενο εκείνη την περίοδο από τους Γερμανούς ιστορικούς ήταν μια πιο επιστημονική προσέγγιση του παρελθόντος, γιατί γοητεύτηκαν και γιατί αποδέχτηκαν, δεν είναι θέμα γοητεύτηκαν γοητείας, είναι θέμα αποδοχής, γιατί ακαδημαϊκής και επιστημονικής αποδοχής, γιατί αποδέχτηκαν τις δημιουργίες του έργου του Θουκυδίδη ως ένα μέρος το οποίο πιστοποιεί την αντικειμενικότητα και την αξιοπιστία της Θουκυδίδιας γραφής και αφήγησης. Σαφώς αυτό που εννοούμε θα διαβάσουμε τα χωρία, αλλά προτού τα διαβάσουμε θέλω να εξηγήσω ότι αυτό που διέκριναν και διείδαν αυτοί οι μελετητές στις δημιουργίες δεν είναι τόσο η αξιοπιστία του περιεχομένου τους, όσο η λειτουργία τους, και γι' αυτό έχω βάλει ως τίτλο όχι οι δημιουργίες αόριστα, αλλά η λειτουργία των δημιουργιών. Και η λειτουργία των δημιουργιών είναι ακριβώς αυτό που θαύμασαν αυτοί οι ιστορικοί και είναι η εξής. Λέει, ας πούμε, ο Μπάρτχολτ Γκέρκ Νίμπουρ, «Κρίσεις για την ορθή λογική και τον παραλογισμό, για την αδικία και τη δικαιοσύνη, μπορούμε να βρούμε όπως πάντα στις δημιουργίες του Θουκυδίδη. Μας παρουσιάζει την ψυχοσύνθεση όλων των προσωπικότητων που εμπλέκονται σε μια δράση. Βλέπουμε πώς οι άνθρωποι οδηγούνται στις αποφάσεις τους, τους παρακολουθούμε στην κατάσταση που βρίσκονται προτού οδηγηθούν στις αποφάσεις τους και βλέπουμε τι σκέφτονταν για αυτές». Παρόμοια κρίση εκφράζει και ο Ρόσερ, «πρέπει να δούμε τις δημιουργίες του Θουκυδίδη ως το πιο επιδέξιο μέσο με το οποίο αποδίδει τα εξωτερικά γεγονότα στα νοητικά κίνητρά τους. Κανείς δεν κατανόησε περισσότερο από εκείνον την τέχνη του να σκέφτεται και να νιώθει μαζί με τους χαρακτήρες του έργου του.
Φον Ράγκ επίσης δηλώνει: «Είναι αλήθεια ότι η προσοχή του Θουκυδίδη είναι κυρίως προσανατολισμένη προς την Αθήνα. Ωστόσο, η τελειότητά του έγκυται στο γεγονός ότι έχει αναπτύξει μια ξεκάθαρη εικόνα και για τους αντιπάλους της Αθήνας, την οποία αναπτύσσει στις δημιουργίες». Μάλλον πρωτού πάμε στο κείμενο του Θουκυδίδη, βλέπετε, είναι ξεκάθαρο εδώ αυτό που σας είπα και πριν, ότι αυτοί οι μελετητές δεν θαύμασαν, δεν εκτίμησαν την αξία των δημιουργιών στο Θουκυδίδη ως λόγω της λογοτεχνικότητάς τους, εν πάση περιπτώσει το πόσο έτσι, με μαεστρία της είχε συνθέσει αυτός ο συγγραφέας, αλλά περισσότερο ως κλειδιά τα οποία μας ανοίγουν το παράθυρο προς τα κίνητρα έτσι, και τη σκέψη των συμμετεχόντων στον πόλεμο, επομένως και είναι κλειδιά ερμηνείας. Και το αποδέχονται αυτό οι Γερμανοί ιστορικοί. Είναι ok με αυτό. Αποδέχονται στην ουσία αυτό το μήνυμα που μας περνούν είναι, και μπορούμε να καταλάβουμε ότι εκείνη την περίοδο θα σκέφτονταν ότι εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι οι δημιουργίες εν μέρη είναι μυθοπλασία. Από την άλλη, είναι πολύ χρήσιμες όμως, γιατί ακόμη και αν αυτά που γράφει ο Θουκυδίδης ότι υπόθηκαν δεν υπόθηκαν έτσι όπως τα λέει, τουλάχιστον αντικατοπτρίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα κίνητρα, το σκεπτικό πίσω από τις αποφάσεις. Έτσι, επομένως, μας βοηθά να κατανοήσουμε όχι μόνο το πώς έγιναν τα γεγονότα, αλλά και το γιατί έγιναν τα γεγονότα. Τώρα, ο ίδιος ο Θουκυδίδης, όσον αφορά τις δημιουργίες του, δεν έχουμε χρόνο να αναλύσουμε κάποιο συγκεκριμένο απόσπασμα από τις 50 και δημιουργίες που υπάρχουν στο έργο του Θουκυδίδη. Ωστόσο, μπορούμε πάλι να πάμε στο Α22, δηλαδή στο μεθοδολογικό προήμιο του Θουκυδίδη, στο οποίο μιλά για το πώς, με ποια λογική έγραψε τις δημιουργίες και ο ίδιος λέει, και αυτό πολύ γνωστό κείμενο, έτσι, και σχετικά με όσα οι εκάστοτε συμμετέχοντες είπαν σε ομιλίες τους, είτε ενώ επρόκειτο να πολεμήσουν, είτε ενώ βρίσκονταν ήδη σε εμπόλεμη κατάσταση, ήταν δύσκολο να θυμηθώ τα ακριβή, συγγνώμη για το τυπογραφικό, τα ακριβή λόγια των ομιλιών που άκουσα, τόσο εγώ, όσο και οι πληροφοριοδότες μου για ομιλίες που εκφωνήθηκαν αλλού. Ωστόσο έχουν λεχθεί έτσι, δηλαδή τα έγραψα έτσι, όπως μου φαινόταν ότι ο καθένας θα μπορούσε να τα πει, να πει τα κατά το δυνατόν πρέποντα για τις εκάστοτε περιστάσεις. Το ίδιο δηλαδή μας λέει εδώ ο Θουκυδίδης, μας το αποκαλύπτει μόνος του, ότι δεν έχω σκοπό τόσο πολύ να μείνω στα ακριβώς λεχθέντα, αλλά όσον αφορά το ζουμί, δηλαδή με ενδιαφέρει πιο πολύ το περιεχόμενο, το νόημα. Αυτό φυσικά για έναν σύγχρονο ιστορικό, μια τέτοια προγραμματική κιόλας δήλωση θα ήταν σκανδαλώδης. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να παίρναμε σήμερα, το 2021, ένα βιβλίο ενός σύγχρονου ιστορικού της αρχαιότητας ή και σύγχρονου ιστορικού που ασχολείται με τη σύγχρονη εποχή δηλαδή, και να μας έλεγε, ας πούμε, στην εισαγωγή του ότι κοιτάξτε να δείτε τις συνεντεύξεις της Βουλής, τις ομιλίες της Βουλής της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και των υπόλοιπων κομμάτων του 2020-2021, θα σας τις παρουσιάσω έτσι όπως πιστεύω ότι τις είπαν και ανάλογα με το τι πιστεύω εγώ τι έπρεπε να πούν. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το βιβλίο δεν θα διαβαστεί στη συνέχεια. Και ενδεχομένως να δεχτεί και μηνύσεις και καταγγελίες ένας τέτοιος ιστορικός από τους ίδιους τους πολιτικούς που θα θεωρήσουν ότι τους συκοφαντεί ό,τι. Βλέπετε εδώ πέρα ότι στην εποχή εκείνη η λογοτεχνικότητα, ο βαθμός δηλαδή ελευθερίας που είχε ένας ιστορικός να αυτοσχεδιάσει και να δημιουργήσει μια μυθοπλασία και μάλιστα στο πιο φλέγον ζήτημα για τα ζώντα πρόσωπα που τον διάβαζαν, που είχαν συμμετάσχει κιόλας στον πόλεμο και έγραφε για αυτούς, βλέπετε ότι μπορεί ο ιστορικός εκείνη την περίοδο να έχει αυτή την πολυτέλεια. Αυτό φυσικά οφείλεται στο γεγονός ότι ο ίδιος ο Θουκυδίδης δεν αντιλαμβάνεται την ιστορική αξιοπιστία και αντικειμενικότητα όπως την εκλαμβάνουμε εμείς σήμερα. Εμείς σήμερα την εκλαμβάνουμε αποκομμένη από οποιαδήποτε δυνατότητα αυτοσχεδιασμού και μυθοπλασίας. Τότε δεν ήταν έτσι. Τότε τόσο ο Ηρόδοτος όσο και ο Θουκυδίδης, όπως έχει γράψει επανειλημμένως σε πολλές μελέτες του και ο κύριος Αντώνης Ρεγκάκος, νιώθουν, όχι μόνο το πράττουν, αλλά έχουν και πλήρη επίγνωση ότι το κάνουν. Έτσι. Νιώθουν συνεχιστές του ομήρου. Έτσι, τα έπαια πτερόεντα του Ομήρου είναι στην ουσία οι καταβολές των δημιουργιών τόσο στο Θουκυδίδη όσο και στον Ηρόδοτο και νιώθουν εντάξει με αυτό. Είμαστε σε μια φάση της ιστοριογραφίας στην οποία η μυθοπλασία μπορεί να μπει, έχει την ελευθερία να μπει, την πολυτέλεια να μπει μέσα σε μια ιστορική αφήγηση, αρκεί τουλάχιστον να βοηθά τον αναγνώστη να οδηγηθεί σε ορθές ερμηνείες. Έτσι, αυτό το αναγνωρίζουν. Και αυτό μας δείχνει ότι οι Γερμανοί ιστορικοί του 19ου αιώνα δεν προσέγγισαν τις δημιουργίες αναχρονιστικά.
της δημιουργίας του Θουκυδίδη. Δεν τις προσέγγισαν δηλαδή με τη δική τους ματιά. Κατάλαβαν ότι αυτό που διαβάζουν είναι ιστορία μένα, αλλά ιστορία μιας άλλης εποχής, με έντονο το στοιχείο της λογοτεχνικότητας, και το αναγνώρισαν. Έκαναν πέρα τη λογοτεχνικότητα και έμειναν στην ουσία αυτή, άλλωστε που τους δίνει και ο Θουκυδίδης. Γιατί και αυτό μας λέει ο Θουκυδίδης, αφήστε το τι ακριβώς υπόθηκε, θα το δώσω το περίπου, κοιτάξτε όμως ότι αυτά πάνω κάτω έπρεπε να πούνε για την περίσταση. Έτσι. Μια άλλη αρετή, την οποία αναγνωρίζουν οι Γερμανοί ιστορικοί στο Θουκυδίδη, είναι ότι είναι όσον αφορά ζητήματα, έγκυται σε ζητήματα που αφορούν την ευρύτερη στοχοθεσία του έργου, όπως η ανθρώπινη φύση, η πολιτική, ακόμη και η άποψη του Θουκυδίδη ότι εγώ θέλω να καταστήσω το έργο μου ένα απόκτημα για πάντα προς τους αναγνώστες. Αυτή η πεποίθηση, αυτή η φιλοδοξία πηγάζει από τη μηχανιστική θέαση που είχε για το ιστορικό γίγνεσθε ο Θουκυδίδης. Και όταν λέμε μηχανιστική θέαση, εννοούμε ότι ο Θουκυδίδης αναγνώριζε πως η ιστορία, η ανθρώπινη ιστορία, η ανθρώπινη συμπεριφορά, η ανθρώπινη φύση λειτουργεί ως μηχανή. Δηλαδή έχει σταθερούς κανόνες οι οποίοι επαναλαμβάνονται. Και όταν λέμε για ανθρώπινη φύση, δεν εννοούμε μόνο το ανθρώπινο σώμα, εννοούμε και ανθρώπινη ψυχή, ο ανθρώπινος χαρακτήρας, ο ανθρώπινος νους, η ανθρώπινη συμπεριφορά. Αυτό είχε κάποιες επιπτώσεις, είχε τις, την επέδρασε αυτή η πεποίθησή του ότι η ανθρώπινη φύση επαναλαμβάνεται, επέδρασε και τον τρόπο με τον οποίο ερμήνευσε τις πολιτικές επιλογές των συμμετεχόντων, των πρωταγωνιστών στον πόλεμο, τόσο τις πολιτικές που αφορούσαν τα εσωτερικά της κάθε πόλης, όσο και το διεθνές στερέωμα, έτσι, τις σχέσεις της με τις υπόλοιπες πόλεις κράτη. Εν πάση περιπτώσει, για αυτό το ζήτημα ο Λέοπολντ φον Ράνκε σημειώνει πως η πραγματική πρόοδος που πραγματοποιήθηκε από το Θουκυδίδη ίσως έγκυται στο γεγονός ότι βλέπει την τυπική εννοείται επαναλαμβανόμενη δηλαδή, αυτό δηλαδή ότι είναι διαχρονική, την τυπική κινητήριο δύναμη της ιστορίας στην ηθική διάσταση της ανθρώπινης φύσης. Δεν είναι ανάγκη κανείς να χρησιμοποιήσει τις απόψεις που στριμώχνει στις δημιουργίες, διότι αυτές δομούνται με βάση τον χαρακτήρα οποιοδήποτε εισάγει ως ομιλητή. Ωστόσο, ενίοτε επιτρέπει στον αναγνώστη να τον ακούσει ως παρατηρητή των ανθρώπινων υποθέσεων. Η ανθρώπινη φύση λειτουργεί με τον εξής τρόπο. Κυριαρχείται από τα πάθη της, είναι καχύποπτη προς τη δικαιοσύνη και δεν μπορεί να ανεχθεί τίποτα ανώτερό της. Ο Ρόσερ αναγνώρισε την πολιτική διάσταση του έργου του Θουκυδίδη, γράφοντας πως ωστόσο ο ίδιος ο Θουκυδίδης θεωρούσε το έργο του πολιτικό. Έγραψε για ιστορικούς και πολιτικούς. Με αυτό το σκεπτικό έκρυψε μέσα στην αφήγησή του ανεξάντλητους θησαυρούς, τους οποίους ούτε καν μπορεί να υποψιαστεί ο απλός φιλόλογος. Εδώ μας κατηγορεί κάπως ο Ρώσερ. Άλλοι θα πούν δικαίως, εγώ θα πω βεβαιασμένα, τουλάχιστον. Τώρα, έχω επιλέξει κάποια κείμενα από την ιστορία του Θουκυδίδη, τα οποία αντικατοπτρίζουν αφενός την πεποίθησή του ότι η ανθρώπινη φύση παραμένει ίδια και έτσι επομένως επαναλαμβάνεται, και ταυτόχρονα αυτά τα κείμενα που θα διαβάσουμε δείχνουν πως αυτή η πεποίθηση επηρεάζει και τη ματιά του προς τα πολιτικά τεκτενόμενα. Έτσι. Συγκεκριμένα έχω επιλέξει την πολύ γνωστή, και αυτό είναι ένα πολύ γνωστό κείμενο, ακριβώς επειδή η διάλεξη απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό, ήθελα να αξιοποιήσω αυτά τα κείμενα, να τα διαβάσουμε υπό το πρίσμα της πρόσληψής τους από σύγχρονους μελετητές. Ένα λοιπόν από αυτά τα πολύ γνωστά κείμενα είναι η παθολογία του πολέμου. Δεν επέλεξα και τα τρία κεφάλαια, 82 με 84, επέλεξα το πρώτο κεφάλαιο, τις δύο πρώτες παραγράφους. Σε αυτό το σημείο ο Θουκυδίδης έχει τελειώσει την αφήγηση του εμφυλίου πολέμου που είχε λάβει χώρα στην Κέρκυρα και κάνει ένα άνοιγμα και λέει στην ουσία ότι φεύγει από την Κέρκυρα και γενικοποιεί και λέει ότι αυτό που συνέβη στην Κέρκυρα συνέβη στην ουσία σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, δηλαδή ότι ο πόλεμος, ο Πελοποννησιακός πόλεμος έφερε εμφυλίους. Έφερε εμφυλίους διότι κάθε πολυκράτος τότε χωριζόταν μουτάτης μουτάντης σε δύο κόμματα, το δημοκρατικό, το ολιγαρχικό. Οι δημοκρατικοί κάθε πόλης υποστήριζαν την Αθήνα, οι ολιγαρχικοί την Σπάρτη. Επομένως, η σύγκρουση Αθήνας-Σπάρτης δημιούργησε και συγκρούσεις στο εσωτερικό κάθε πόλης. Και λέει ο Θουκυδίδης, ο εμφύλιος πόλεμος έφτασε σε τέτοιο βαθμό ομότητας και προκάλεσε μεγάλη εντύπωση γιατί ήταν ο πρώτος που έγινε. Αργότερα μπορεί κανείς να πει ότι ολόκληρος ο Ελληνισμός συνταράχτηκε γιατί παντού σημειώθηκαν εμφύλοι σπαραγμοί. Οι δημοκρατικοί καλούσαν τους Αθηναίους να τους βοηθήσουν και οι ολιγαρχικοί τους Σπαρτιάτες. Όσο διαρκούσε η ειρήνη, δεν είχαν ούτε πρόφαση αλλά ούτε τη διάθεση
να τους καλέσουν για βοήθεια. Με τον πόλεμο όμως, κάθε μια από τις αντίπαλες πολιτικές παρατάξεις μπορούσε εύκολα να βρει ευκαιρία να προκαλέσει εξωτερική επέμβαση για να καταστρέψει τους αντιπάλους της και να ενισχυθεί η ίδια για να ανατρέψει το πολίτευμα. Οι εμφύλιες συγκρούσεις προκάλεσαν στις πόλεις πολλές και δύσκολες καταστάσεις, συμφορές που συμβαίνουν και θα συμβαίνουν πάντα όσο η ανθρώπινη φύση παραμένει ίδια. Συμφορές σφοδρότερες ή ηπιότερες και διαφέρουν σε μορφή ανάλογα με τις περιστάσεις. Σε καιρό ειρήνης και ευημερίας, οι πόλεις και οι πολίτες υιοθετούν ορθότερες νοοτροπίες, διότι δεν υπόκειται σε αναγκαστικές καταστάσεις, δίχως τη θέλησή τους. Αλλά όταν έρθει ο πόλεμος, αφού αφαιρέσει από τους ανθρώπους την καθημερινή στέρηση, λειτουργεί ως βίαιος δάσκαλος και διαμορφώνει το θυμικό των περισσότερων σύμφωνα με τις παρούσες συνθήκες. Βλέπει εδώ τον πόλεμο, συγκεκριμένα τον εμφύλιο πόλεμο, ως μια ασθένεια. Και έχει διατυπωθεί εδώ και έναν αιώνα σχεδόν από τον πολύ σημαντικό επιστήμονα τον Κοκρέιν στο βιβλίο του Thucydides and the Science of History. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι ο Θουκυδίδης είναι επηρεασμένος από την υποκρατική ιατρική της εποχής του. Είχε διαβάσει ενδεχομένως κάποια εγχειρίδια ιατρικής εκείνης της εποχής και είχε παραλληλήσει το ανθρώπινο σώμα που έχει συμπτώματα στις ασθένειές του με την ανθρώπινη συμπεριφορά η οποία και αυτή έχει συμπτώματα όταν ασθενεί. Μία από αυτές τις ασθένειες της ψυχής του ανθρώπου είναι ο πόλεμος. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή και εγώ συμφωνώ με αυτή την άποψη ως ένα σημείο, ότι στην ουσία αντιμετωπίζει την ανθρώπινη συμπεριφορά σαν το ανθρώπινο σώμα, σαν γιατρός δηλαδή, σαν ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με το ανθρώπινο σώμα, σας έφερα ένα παράλληλο κείμενο από την περιγραφή του λοιμού, έτσι, στο οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως και η αγαπητή συνάδελφος. Και λέει εδώ πάλι ο Θουκυδίδης, όταν λέει στους αναγνώστες ότι εγώ θα φυγηθώ, θα περιγράψω τα συμπτώματα της ασθένειας, λέει, ας μιλήσει λοιπόν για αυτό το θέμα ο καθένας, και γιατρός και απλός άνθρωπος, όπως καταλαβαίνει. Ποια δηλαδή είναι λογικό να υπήρξε η προέλευσή του, εννοείται του λοιμού, και ποιες είναι οι αιτίες που έχουν τη δύναμη να οδηγήσουν σε μια τόσο μεγάλη διαταραχή. Εγώ από την πλευρά μου θα πω πώς ήταν, εννοείται η ασθένεια, και θα καταστήσω γνωστά αυτά τα οποία, αν κανείς τα εξετάσει, θα είναι στον μέγιστο βαθμό σε θέση να μην αγνοήσει την ασθένεια, έχοντας γνώση αυτών εκ των προτέρων, έχοντας και εγώ ο ίδιος νοσήσει και έχοντας δει και άλλους να υποφέρουν. Βλέπετε ότι περιγράφει τα συμπτώματα του πολέμου ακριβώς για τον ίδιο λόγο που περιγράφει και τα συμπτώματα του λοιμού. Όπως λέει και εδώ, σε περίπτωση που, το λέει και το αρχαίο κείμενο, ή ποτέ και άφθης επιπέσει. Αν ποτέ ξανά έρθει και πέσει η αρρώστια, να ξέρετε τα συμπτώματα για να καταλάβετε ότι είναι η ίδια αρρώστια. Το ίδιο λέει. Έτσι το είδαμε και στο προήμιο, το είδαμε και πριν, ότι οι ανθρώπινες συμπεριφορές, οι ασθένειες της ανθρώπινης συμπεριφοράς και αυτές επαναλαμβάνονται. Άρα εγώ θα πω ποια είναι τα συμπτώματα της ανθρώπινης συμπεριφοράς όταν αρρωσταίνει, όταν πολεμά, για αν τα δείτε στο μέλλον τουλάχιστον να ξέρετε ότι πρόκειται για την ίδια κατάσταση. Αυτό θα το δούμε και αργότερα, γιατί αυτή η πεποίθηση του Θουκυδίδη δεν τον οδήγησε μόνο στο να προσεγγίσει πιο επιστημονικά το ιστορικό γίγνεσθε, αλλά τον έχει ταυτίσει ως ένα μεγάλο βαθμό σήμερα, ως ένα μεγάλο σημείο και με τα ρεύματα του ρεαλισμού και του νεορεαλισμού. Αλλά θα επανέλθουμε σε αυτό το σημείο στη συνέχεια. Τελειώνουμε με την πρόσληψη του Θουκυδίδη από τους γερμανούς ιστορικιστές του 19ου αιώνα και περνάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο και αυτό έχει να κάνει με την πρόσληψη του Θουκυδίδη, αλλά όχι από τους ιστορικούς, όσο από τους στρατιωτικούς. Και συγκεκριμένα από τις επαγγελματικές στρατιωτικές σχολές του δυτικού κόσμου. Και το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι πότε ο Θουκυδίδης, πότε βασικά ιδρύθηκαν οι πρώτες επαγγελματικές έτσι, στρατιωτικές σχολές στο δυτικό κόσμο, το πρώτο ερώτημα. Και δεύτερον, ενέταξαν το Θουκυδίδη από την αρχή στα προγράμματα σπουδών τους. Δηλαδή, οι φοιτητές που πήγαιναν εκεί για να βγουν στρατιωτικοί σπούδαζαν από την αρχή, μάθαιναν από την αρχή του Θουκυδίδη ή στη συνέχεια. Η απάντηση είναι ότι ενώ στρατιωτικές σχολές στην Ευρώπη και στο δυτικό κόσμο και στην Αμερική έχουμε από το 1802, ο Θουκυδίδης θα μπει στα προγράμματα σπουδών από το 1972. Επομένως, οι στρατιωτικοί άρχισαν πάρα πολύ να θεσμοθετήσουν την διδασκαλία του Θουκυδίδη στα προγράμματα των σπουδών τους. Έτος σταθμός, όπως λέει και η διαφάνεια, είναι το
Βασικά διακοπή, γιατί αγχώνομαι. Με ακούτε, γιατί μιλάω ήδη αρκετή ώρα και θέλω να ξέρω. Ναι, πολύ καλά κύριε Λιωτσάκη, συνεχίστε. Με μεγάλο ενδιαφέρον σας ακούμε. Ναι, είστε καλά. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές δεν βλέπω και πρόσωπα και πολλές φορές χάνεται όταν κάνω και μάθημα στο πανεπιστήμιο. Παίζει να έχει φύγει το σήμα και να μην με ακούνε και να μιλάω μόνος. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για την παρένθεση. Έτος σταθμός λοιπόν για την δημιουργία επαγγελματικών στρατιωτικών σχολών στον δυτικό κόσμο αποτελεί το έτος 1802. Εκείνη τη χρονιά δημιουργείται η École Spéciale Militaire de Saint-Quay στη Γαλλία, το Royal Military College στην Αγγλία, το Kriegs Academy στην Ρωσία, τη σημερινή Γερμανία, και το US Military Academy στο West Point, στην West Coast στην Αμερική. Ωστόσο, αυτό που επικρατεί όλον τον 10ο αιώνα, με εξαίρεση ενδεχομένως και πάλι τους Γερμανούς, αλλά αυτό που επικρατεί στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο είναι μια επιφυλακτικότητα απέναντι όχι μόνο στη διδασκαλία των αρχαίων συγγραφέων, αλλά στην εγκύκλιο εκπαίδευση, στην εγκύκλιο παιδεία την οποία ενδεχομένως καλούνται να πάρουν στρατιωτική. Ο στρατός είναι ακόμη συντηρητικός, ακόμη έχει την φεουδαρχική έτσι, νοοτροπία, η οποία ποια είναι, η οποία είναι ότι οι στρατιωτικοί και δι' οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι πρέπει να είναι από γενιά, από οικογένεια, από τζάκι. Πρέπει να είναι δηλαδή κληρονομικά, να είναι αριστοκράτες, έτσι και να έρχονται από μια παράδοση οικογενειακή σε τέτοιου είδους αξιώματα. Και όπως σας έχω φέρει εδώ και τη χιουμοριστική εικόνα, ακούγονται κάποιες φωνές ότι οι αξιωματικοί του στρατού πρέπει να μορφώνονται, ωστόσο υπάρχουν οι δεσπόζουσες φωνές οι οποίες λένε ούτε να το σκέφτεστε, μόνο αριστοκρατία, άντε το πολύ αν θέλουμε να τους μορφώσουμε τεχνολογία. Τεχνολογία γιατί ο 19ος αιώνας μπορεί να είναι συντηρητικός στους κύκλους των στρατιωτικών, αλλά δεν μπορούν να αποφύγουν, δεν μπορούν να μην παραδεχτούν οι στρατιωτικοί ότι πλέον υπάρχει μια έκρηξη τεχνολογική, έτσι, η οποία έχει να κάνει με τα νέα, με τους νέους οπλισμούς και φυσικά αυτό δημιουργεί την ανάγκη για την είσοδο τεχνοκρατών στους κύκλους του στρατού. Επομένως, τον 10ο αιώνα κυρίως ο συντηρητισμός των στρατιωτικών αναγνωρίζει δύο προαπαιτούμενα για την επιτυχή διεξαγωγή του πολέμου. Να είναι οι αξιωματικοί αριστοκράτες και οι υπόλοιποι συμπεριλαμβανομένων και των αξιωματούχων, αν είναι να εκπαιδεύονται σε ζητήματα τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. Όχι εγκύκλιος παιδεία, όχι ιστορία, όχι ζητήματα τα οποία ενδεχομένως μπορούν να προκαλέσουν και την αμφισβήτηση των εντολών τόσο των αξιωματούχων, όσο και την αμφισβήτηση στην ίδια την πατρίδα. Έτσι, όχι δηλαδή μαθήματα τα οποία θα διευρύνουν κάπως τη σκέψη των στρατιωτών. Ωστόσο, η Ναπολεόντι πόλεμη, εκτός από τις γεωπολιτικές επιπτώσεις τις οποίες είχαν, έχουν τις επιπτώσεις τους και στην είσοδο έτσι, και στην εκπαίδευση των στρατιωτικών. Έτσι. Ο Ναπολέον ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος όχι μόνο μελετούσε τις στρατηγικές αρχαίων προσωπικότητων όπως του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Ανίβα, του Ιούλιου Κέσαρα και άλλων ηγετών της αρχαιότητας, αλλά το διατυμπάνιζε κιόλας, το διέδιδε αυτό. Μάλιστα, υπάρχουν ιστορικές πηγές οι οποίες αποδεικνύουν ότι έβαζε και τους ίδιους του τους αξιωματούχους του να μελετούν τέτοιου είδους κείμενα. Αυτό φυσικά είχε αντίκτυπο, φυσικά δεν είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό επηρέασε πολύ τους ηττημένους. Και αυτοί οι μεγάλοι ηττημένοι στους Ναπολεόντιους πολέμους ήταν οι Πρώσοι. Και ένας από αυτούς, ο Carl von Clausewitz, αναγνώρισε ότι ο λόγος για τον οποίο οι Πρώσοι ιτήθηκαν από τους Γάλλους στους Ναπολεόντιους πολέμους ήταν το γεγονός ότι ο πόλεμος τώρα πια υπερβαίνει την απλή στρατηγική και την απλή παράταξη πολεμιστών οι οποίοι συγκρούονται ο ένας τρέχοντας απέναντι στον άλλον. Και ο Carl von Clausewitz γράφει στα μελετήματά του, στα βιβλία του, για τη διαχρονική φύση του πολέμου, για την αξία της στρατηγικής πια και για τον απρόβλεπτο χαρακτήρα του πολέμου. Ότι ο πόλεμος δεν μπορεί να προβλεφτεί απλά από αριστοκράτες αξιωματούχους. Διότι υπάρχει εκτός από τη στρατηγική των αξιωματούχων και η στρατηγική του εχθρού, υπάρχει το ηθικό των πολεμιστών ως παράγων, υπάρχει ο παράγων τύχη,
Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες όπως οι κλιματικές συνθήκες, η γεωμορφολογία ενός πεδίου μάχης, πράγματα τα οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή αγνοούσαν και δεν έδιναν μεγάλη σημασία οι αριστοκράτες αξιωματούχοι, ωστόσο πράγματα τα οποία μπορούσε ταυτόχρονα κανείς να βρει σε αρχαία κείμενα. Όχι μόνο στο Θουκυδίδη και στον Ηρόδοτο και στο Θουκυδίδη και στον Πολύβιο και στους Λατίνους, έτσι, στους Ρωμαίους ιστορικούς. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα δούμε ότι αποτελεί ένα βήμα ούτως ώστε μετά να οδηγηθούμε στην είσοδο του Θουκυδίδη στις εγκύκλιες σπουδές των επαγγελματικών στρατιωτικών σχολών. Ένας άλλος άνδρας σημαντικός εκείνης της περίοδου, αλλά από ένα διαφορετικό χώρο, από το χώρο της Αμερικής, ο Ντένις Χαρτ Μέιχαν, θεωρητικός του πολέμου και πολιτικός μηχανικός, καυτηριάζει αυτός πληροφορούμενος και επηρεαζόμενος και αυτός από τις νίκες του Ναπολέοντα, επηρεάζεται και αυτός όπως ο Κάρλ φον Κλάουσεβιτς από την απρόβλεπτη εξέλιξη των Ναπολεόντιων πολέμων και γράφει σε ένα πολύ σημαντικό έργο, το Outpost, ότι η στρατιωτική εκπαίδευση πλέον είναι ανισόρροπη, δηλαδή δεν υπάρχει μια ισορροπία. Και αυτός μελετά πια την εξέλιξη του πολέμου από τους αρχαίους Έλληνες μέχρι και τον Ναπολέοντα, δηλαδή βλέπει και αυτός τον πόλεμο ως ένα διαχρονικό φαινόμενο και βλέποντάς τον ως διαχρονικό το συνδέει με την αρχαιότητα, αυτό τον οδηγεί σε έναν θαυμασμό προς τους Έλληνες και τους Ρωμαίους στρατιωτικούς. Ταυτόχρονα συνειδητοποιεί ο Χαρτ Μέιχαν ότι οι αρχαίοι πολεμιστές ήταν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό μορφωμένοι όσον αφορά την εγκύκλια παιδεία την οποία λάμβαναν από τους πολεμιστές της δικής του εποχής και δίνει και αυτός μεγάλη έμφαση στην ψυχολογική διάσταση του πολέμου. Ωστόσο, πρωτού περάσουμε στον ψυχρό πόλεμο. Ωστόσο, ενώ δημιουργείται κυρίως σε γερμανικό έδαφος, η Γερμανία, εν πάση περιπτώσει, η Kriegsakademie θα καταφέρει να θα βάλει, εν πάση περιπτώσει, τους αρχαίους συγγραφείς στην εγκυκλιοπαιδεία των σπουδαστών της. Ωστόσο, στην Αμερική, αν και ακούγονται φωνές όπως αυτές του Ντένις Χαρτ Μέιχαν, οι Αμερικανοί θα καταλάβουν ότι τα ιστορικά παραδείγματα είναι σημαντικά για να διδαχτούν η στρατιωτική αξιωματική, αλλά θα προτιμήσουν οι Αμερικανοί να αξιοποιήσουν δικά τους ιστορικά παραδείγματα της αμερικανικής ιστορίας και όχι τα αρχαία. Αυτό θα τους κρατήσει για πολλές δεκαετίες ακόμη μακριά από τον Θουκυδίδη και άλλους αρχαίους ιστορικούς, ώσπου θα έρθει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και μάλιστα με το τέλος του συγγνώμη, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και μάλιστα με το τέλος του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου θα ξεκινήσει ο ψυχρός πόλεμος. Έτσι, από το 1945 μέχρι για ορισμένους και το 1991. Και αυτή η κατάσταση, δεν θέλω να πω αυτός ο πόλεμος, γιατί δεν ήταν στην ουσία ένας ξεκάθαρος πόλεμος όπως η παγκόσμια, αυτή η ψυχρή κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στη Σοβιετική Ένωση, την τότε Σοβιετική Ένωση, δημιουργεί παραλληλισμούς οι οποίοι είναι αναπόφευκτο να μην πέσουν στο τραπέζι από τους Αμερικανούς αξιωματούχους και αναλυτές του πολέμου. Και αυτοί οι παραλληλισμοί είναι ανάμεσα στην Αμερική και τη Σοβιετική Ένωση του σήμερα, της σύγχρονης εποχής και την Αθήνα και τη Σπάρτη της αρχαιότητας. Και οι ομοιότητες είναι πασιφανείς. Η Αθήνα και η Σπάρτη ήταν δύο μεγάλες δυνάμεις στην αρχαιότητα που κυρίως η Αθήνα αναδύθηκαν μέσα από την επιτυχία τους κατά των Περσών. Πρωτοστάτησαν δηλαδή στην σωτηρία των Ελλήνων και στην προστασία, στην προστασία των Ελλήνων από μια επεκτατική απειλή, τους Πέρσες, και το ίδιο είχαν καταφέρει και οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Σοβιετική Ένωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση ήταν δύο μεγάλες δυνάμεις, μαζί με την Αγγλία και κάποιες άλλες, οι οποίες πρωτοστάτησαν στο να προστατέψουν τον τότε γνωστό κόσμο από μια άλλη επεκτατική δύναμη, μια άλλη επεκτατική απειλή, τον άξονα, έτσι, τους Γερμανούς και τους συμμάχους τους. Μάλιστα, οι παραλληλισμοί προχώρησαν όχι από τους Ρώσους, κυρίως από τους Αμερικανούς αναλυτές του πολέμου και πολιτικούς. Η Σοβιετική Ένωση παραλληλίστηκε με τη Σπάρτη. Η Σπάρτη
όταν έρχονται οι Πέρσες, είναι ήδη μια καθιερωμένη χερσαία δύναμη στρατιωτικά. Το ίδιο και η Σοβιετική Ένωση ήταν καθιερωμένη χερσαία δύναμη όταν δέχτηκαν, όταν ξέσπασε ο πόλεμος, όταν οι Γερμανοί αποφάσισαν να κηρύξουν τον πόλεμο. Η Αθήνα, από την άλλη, είναι μια πόλη η οποία ως ναυτική δύναμη αναδύεται μέσα από τους Περσικούς πολέμους. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν την πρωτοκαθεδρία στη θάλασσα. Ήταν άλλες οι πόλεις, η Κόρινθος, η Κέρκυρα, άλλες μέχρι εκείνη τη στιγμή, η Σάμος. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την Αμερική. Είναι μια δύναμη η οποία τότε, όχι τότε γεννάται, οι Αμερικανοί ήδη έχτιζαν τη δύναμή τους δεκαετίες πριν, αλλά τότε γίνεται αντιληπτό στον υπόλοιπο κόσμο το πόσο ισχυρή είναι η Αμερική. Και αρχίζουν και περαιτέρω παραλληλισμοί. Πλέον παραλληλίζουν οι Αμερικανοί πολιτικοί τον πόλεμο που διεξήγαγαν στο Βιετνάμ και στον οποίο φυσικά δεν είχαν τα αποτελέσματα που περίμεναν, με την αθηναϊκή συντριβή στη Σικελία. Έτσι, όλα αυτά θα οδηγήσουν στην είσοδο του Θουκυδίδη στη σκέψη και στις μελέτες των πολεμικών αναλυτών, των στρατιωτικών αναλυτών της Αμερικής. Και φυσικά αυτός που θα καταφέρει το 1972 να βάλει στο παιχνίδι τον Θουκυδίδη, να φέρει τον Θουκυδίδη ως ένα μάθημα επίσημο το οποίο θα διδάσκεται στις στρατιωτικές σχολές της Αμερικής, είναι ο Στάνσφιλντ Τέρνερ, Αμερικανός ναύαρχος, τότε ήταν Αμερικανός ναύαρχος, φυσικά ξεκίνησε ο άνθρωπος στην καριέρα του από χαμηλότερα αξιώματα. Ο Τέρνερ θα τοποθετήσει τον Θουκυδίδη στην κορονίδα των μαθημάτων στρατηγικής και πολιτικής και επισημαίνει το ενδιαφέρον του Θουκυδίδη για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και αυτές τις διαχρονικές αρχές του πολέμου και της ανθρώπινης φύσης, τις οποίες τις είδαν και οι Γερμανοί ιστορικοί που είδαμε πριν. Και φυσικά για τον απευθείας χαρακτήρα του πολέμου. Τώρα, το ότι ο Θουκυδίδης αποτελεί το πρότυπο στην ουσία ή ένα χρήσιμο εγχειρίδιο, εν πάση περιπτώσει, όπως είπε και ο Ανδρέας, και μέχρι και σήμερα για οποιονδήποτε Αμερικανό πολιτικό διπλωμάτη και στρατιωτικό, έχει να κάνει και με την αξία του Θουκυδίδιου έργου σε ζητήματα στρατηγικής. Πραγματικά, διαβάζοντας κανείς το Θουκυδίδη ή όποιος έχει διαβάσει το Θουκυδίδη, θα συμφωνήσει μαζί μου πως ο Θουκυδίδης, όντας και ο ίδιος, όπως είπε η κυρία Ροζοκόκη, στρατηγός, είχε διατελέσει στρατηγός, αν και με αποτυχία, στα γεγονότα, στην υπόθεση της Αμφίπολης, αλλά είχε συμμετάσχει και ως ενδεχομένως και ως απλός πολεμιστής σε άλλες επιχειρήσεις της Αθήνας. Είχε το μυαλό του στρατιωτικού, δεν τον ενδιέφερε να προσεγγίσει τον Πελοποννησιακό πόλεμο μόνο ως πολιτικό γεγονός. Τον ενδιέφερε να εξηγήσει και τα στρατηγικά σχέδια της κάθε παράταξης και ενδεχομένως και τα στρατηγικά σχέδια μεμονωμένων προσωπικότητων, όπως του Βρασίδα, του Αλκιβιάδη, του Περικλή, του Αρχίδαμου και άλλων πολλών ανθρώπων, του Αστιόχου, στη Σπάρτη και άλλων. Επομένως, διαβάζοντας κανείς το Θουκυδίδη, πραγματικά έτσι, ανακαλύπτει ένα μεγάλο πλούτο προβληματισμών και σκέψεων για τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθεί κανείς στον πόλεμο, ούτως ώστε να κερδίσει. Αυτό τώρα, ένα κομμάτι της στρατηγικής, έχει να κάνει και με τις διεθνείς σχέσεις. Και εδώ περνάμε στο τρίτο θέμα της ομιλίας σήμερα και το τελευταίο, ο Θουκυδίδης και οι σύγχρονες θεωρίες διεθνών σχέσεων. Και συγκεκριμένα θα μιλήσω για τη σχέση του Θουκυδίδη με τον ρεαλισμό, με τον κλασικό ρεαλισμό και τον νέο ρεαλισμό. Όπως είπα ήδη, ο Θουκυδίδης στο πλαίσιο της στρατηγικής που πρέπει να ακολουθεί μία δύναμη σε έναν πόλεμο, εξετάζει και τις κινήσεις που πρέπει να κάνει στην σκακέρα του διεθνούς στερεώματος για εκάστοτε δύναμη. Επομένως, οι διεθνείς σχέσεις είναι αναπόσπαστο κομμάτι στο μυαλό του Θουκυδίδη της στρατηγικής σε έναν πόλεμο. Ο Θουκυδίδης μιλά συνεχώς για αυτές τις ανθρώπινες, τις διαχρονικές ανθρώπινες ανάγκες, οι οποίες καθορίζουν τις διεθνείς σχέσεις ανάμεσα στα κράτη, τότε είχαμε πόλεις κράτη, και αυτές είναι το προσωπικό συμφέρον, έχουμε πάμπολα αποσπάσματα, τα οποία μπορούμε να τα συζητήσουμε και μετά στις ερωτήσεις, στα οποία βρίσκουμε είτε μεμονωμένες προσωπικότητες, είτε πόλεις να βρουν με γνώμονα το δικό τους συμφέρον. Έχουμε την ανάγκη για τη δόξα, την ιστεροφημία, τον εγωισμό, ο Αλκιβιάδης είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, επιθυμία για εξουσία, πάλι ο Αλκιβιάδης είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, αλλά και ο Πλέον και άλλοι πολιτικοί. Μια έμφυτη ανάγκη για μαχητικότητα, η οποία βρίσκεται σε όλους τους ανθρώπους,
και η επιδίωξη της ελευθερίας. Αυτό το βρίσκουμε στο Θουκυδίδη κυρίως όταν περιγράφει τη συμπεριφορά των αδύναμων πόλεων, έτσι, οι οποίες προσπαθούν, παλεύουν να διατηρήσουν ή να κερδίσουν την ελευθερία τους εις βάρος της Αθήνας και της Σπάρτης. Αυτά τώρα τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης, αυτές οι διαχρονικές ανθρώπινες ανάγκες αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους του σύγχρονου ρεύματος των διεθνών σχέσεων του κλασικού ρεαλισμού. Όπως είπε και η κυρία Ροζοκόκκιο, ο Μόργενθάου, εγώ θα προσθέσω και τον Γκάρ, τον Κέναν και άλλους, οι σύγχρονοι αυτοί μελετητές των διεθνών σχέσεων, οι οποίοι αξίζει να σημειώσουμε εδώ για να κάνουμε και τη σύνδεση με τις στρατιωτικές σχολές και τον ψυχρό πόλεμο, οι οποίοι ζουν τον ψυχρό πόλεμο και μαζί με τους στρατιωτικούς αναλυτές συζητούν όλα αυτά τα ζητήματα και φέρνουν και το Θουκυδίδη μαζί στο παιχνίδι, και αυτοί, έτσι, πρέπει να το πούμε αυτό, ο κλασικός ρεαλισμός και αυτός αναγνωρίζει το Θουκυδίδη ως πατέρα του ακριβώς λόγω των παραλληλισμών που έκανε με τον ψυχρό πόλεμο. Γεννάται λοιπόν και ο ρεαλισμός μέσα από τον ψυχρό πόλεμο ως ένα ρεύμα το οποίο βλέπει τις διεθνείς σχέσεις των πόλεων, των κρατών τώρα πια, να καθορίζονται από αυτούς εδώ τους παράγοντες, οι οποίοι είναι παράγοντες οι οποίοι έγκυται στην ανθρώπινη συμπεριφορά, είναι ανθρώπινες ανάγκες. Στη συνέχεια αυτό το ρεύμα θα εξελιχθεί στο ρεύμα του νεορεαλισμού. Πρωτού περάσουμε στο ρεύμα του νεορεαλισμού, αξίζει να κάνουμε ένα σχόλιο, ότι ο κλασικός ρεαλισμός διάβασε Θουκυδίδη, αλλά διάβασε ελλιπώς τον Θουκυδίδη. Διάβασε τις δημιουργίες του Θουκυδίδη και τα προσωπικά του σχόλια. Επομένως, οποιαδήποτε ομοιότητα, οποιαδήποτε ταύτιση βρήκαν οι κλασικοί ρεαλιστές, ο Μόργενθάου και οι υπόλοιποι, ανάμεσα στη δική τους θεωρία και στη θεωρία του Θουκυδίδη, τις στήριξαν σε δημιουργίες, σε λεγόμενα. Και όχι στον τρόπο που αφηγείται ο Θουκυδίδης. Το ζήτημα είναι ότι ο Θουκυδίδης, εκτός από ένας άνθρωπος, εκτός από ένας στοχαστής, ο οποίος λέει την άποψή του ή λέει την άποψή του διαστόματος των ομιλητών των δημιουργιών, πολλές φορές λέει την άποψή του και μέσα από την αφήγηση, δηλαδή με έναν πιο έμεσο τρόπο. Στη διατριβή μου συγκεκριμένα είχα ασχοληθεί για διαφορετικούς λόγους και στόχους, είχα ασχοληθεί με το ζήτημα των διεθνών σχέσεων στον Πελοποννησιακό πόλεμο και συγκεκριμένα με μια συγκεκριμένη πτυχή με τις αποστασίες των αδύναμων πόλεων από την Αθηναϊκή και την Σπαρτιατική Συμμαχία. Και μέσα από την αφήγηση και εκεί προβάλλονται κάποιοι διαχρονικοί παράγοντες, τους οποίους τους προβάλλει ο Θουκυδίδης, και αυτή είναι η γεωπολιτική, η ψυχολογία των ανθρώπων, η διπλωματία, η πολιτική, η οικονομία και η ευφυΐα. Στη γεωπολιτική, όσον αφορά τη γεωπολιτική, ο Θουκυδίδης υποστηρίζει ότι μία πόλη, όταν θέλει ας πούμε, η Αθήνα να πάει να πάρει μια ολόκληρη περιοχή, τη Χαλκιδική, καλό είναι να πάει να πάρει την Όλυνθο, δηλαδή την κεντρική πόλη. Αν θέλει να πάει να πάρει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, καλό είναι να πάει να πάρει την Χίο. Και μετά, επειδή είναι η κεντρική η Χίο, θα ακολουθήσουν και οι. Άρα, αναγνωρίζει ο Θουκυδίδης, αυτό το κάνει, είναι ένα μοτίβο στην αφήγησή του, αναγνωρίζει τη γεωπολιτική σημασία συγκεκριμένων πόλεων για ευρύτερες περιοχές. Το ίδιο με την ίδια συχνότητα επαναλαμβάνει και τους υπόλοιπους παράγοντες που σας έχω δώσει εδώ. Αυτοί όμως εδώ οι παράγοντες, τους οποίους τους βλέπουμε μόνο ή κυρίως μέσα από την αφήγηση και όχι από τις δημιουργίες, είναι παράγοντες οι οποίοι αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της θεωρίας όχι του κλασικού ρεαλισμού αλλά του νέου ρεαλισμού. Και εδώ έρχεται πια, αν στις δημιουργίες και στα σχόλια ταυτίζονται οι ρεαλιστές με τον Θουκυδίδη, μέσα από την αφήγηση του Θουκυδίδη προβάλλονται παράγοντες οι οποίοι έρχονται να συνδέσουν το Θουκυδίδη με τον νέο ρεαλισμό. Και ο νέο ρεαλισμός υποστηρίζει ότι το διεθνές στερέωμα χαρακτηρίζεται από μια άναρχη έτσι, συμπεριφορά. Είναι απρόβλεπτο από ένα σημείο και μετά το πώς θα εξελιχθεί η ιστορία. Το ζούμε εμείς. Εμείς σήμερα τον 21ο αιώνα το ζούμε. Οι δομές που κατασκευάζουμε, τα κράτη, οι πολυεθνικές πλέον, είναι πολύ δύσκολο να τις ελέγξουμε εμείς μετά ως πολίτες. Το νιώθουμε ως άναρχο, το νιώθουμε ότι αύριο αδερφέ και να πάω να ψηφίσω δεν θα επηρεάσει, αύριο αδερφέ και να μιλήσω στο Facebook δεν θα επηρεάσει. Έτσι, αυτό είναι στην ουσία που λένε εκεί οι νεορεαλιστές, ότι πλέον οι δομές που κατασκευάζουμε σήμερα είναι άναρχες.
Και αυτό προκαλεί φυσικά φόβο στα κράτη, ειδικά στα δύναμα κράτη, ότι πλέον δεν μπορείς να ελέγξεις την τύχη σου. Ελέγχεσαι από τη γνώμη των μεγάλων κρατών, των δυνατών κρατών. Και αυτό προκαλεί δυσπιστία ανάμεσα στα κράτη φυσικά. Και αυτό ενδεχομένως αποκαλύπτει και ένα βαθμό αμοραλισμού από τις εκ μέρους των ισχυρών χωρών. Και φυσικά σε όλο αυτό το παιχνίδι ανασφάλειας, φόβου, αμοιβαίας δυσπιστίας, σε όλο αυτό το παιχνίδι στην ουσία όλο αυτό μάλλον το παιχνίδι διακατέχεται και κυβερνάται και ορίζεται από έναν φυσικό νόμο του να επικρατεί ο ισχυρός εις βάρος του ανίσχυρου. Αυτή είναι η θεωρία των νεορεαλιστών, η οποία και αυτή είναι κομμάτι της Θουκυδίδιας θεωρίας περί πολέμου και διεθνών σχέσεων. Αυτά είχα εγώ σήμερα να σας παρουσιάσω. Ενδεχομένως να μιλούσα γρήγορα γιατί είχα άγχος αν θα προλάβω τα πάντα. Θα μπορούσα να ολοκληρώσω τη σημερινή ομιλία με ένα επομένως. Και να πω επομένως ο Θουκυδίδης αξίζει να διαβάζεται σήμερα και από στρατιωτικούς και από πολιτικούς αναλυτές και από ιστορικούς. Ωστόσο, δεν θα κλείσω με ένα επομένως, γιατί αυτό το επομένως δεν είναι δικό μου, έχει αποδειχτεί εδώ και δεκαετίες. Εγώ θα ιντριγκάρω κάπως την συζήτηση και θα κλείσω με ένα ερώτημα. Γιατί ο Θουκυδίδης και όχι ο Ηρόδοτος? Και το ερώτημα είναι γιατί ο Θουκυδίδης αποτέλεσε το πρότυπο τόσο για τους Γερμανούς ιστορικιστές, όσο για τους στρατιωτικούς, όσο και για τους πολιτικούς και για τους αναλυτές των διεθνών σχέσεων. Και όχι ο Ηρόδοτος. Ο Ηρόδοτος δεν είναι και αυτός που ξεκινάει το έργο του και λέει ότι θα καταγράψω τους Περσικούς πολέμους γιατί διαχρονικά οι πόλεις από ισχυρές γίνονται ανίσχυρες και υπάρχει μια διαχρονική πτώση των δυναστείων. Και αυτός δεν μιλάει για διαχρονικές αξίες της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ο Ηρόδοτος δεν μιλά επίσης και για στρατηγική. Δεν μας δίνει τα σχέδια του Μιλτιάδη και σε όλες τις μάχες των Περσικών πολέμων. Ο Ηρόδοτος θα μπορούσε να συσχετιστεί και με ακόμη πιο σύγχρονα ρεύματα στις διεθνείς σχέσεις, όπως ο συμπεριφορισμός, ο οποίος λέει ότι δεν είναι οι προσωπικότητες οι οποίες καθορίζουν την ιστορία, αλλά η φυσιογνωμία του κάθε λαού. Ο Ηρόδοτος δεν ενυφαίνει την αφήγησή του στα 5 πρώτα βιβλία μιλώντας για λαούς, για τους Αιγυπτίους, για τους Κήθες, για τους Βαβυλωνίους, για τους Έλληνες, για τους Πέρσες και μετά ασχολείται με τους Αθηναίους και με τους Έλληνες και τους Πέρσες για τον πόλεμο. Και δεν λέει στην ουσία ότι ο πόλεμος, η νίκη των Ελλήνων, τι ήταν? Ήταν μια επικράτηση του δυτικού τρόπου σκέψης, που ήταν πιο ελεύθερος, έναντι ενός δεσποτικού τρόπου σκέψης. Άρα και αυτός μιλάει για τον ρόλο της φυσιογνωμίας του κάθε έθνους στον πόλεμο. Ο Ηρόδοτος επίσης μιλά και για άλλα ζητήματα τα οποία θίγει και ο Θουκυδίδης. Έτσι, και αυτός μας μιλά για τις πηγές του, για το πώς εξακρίβωσε αυτά τα οποία μάθανε. Και το ερώτημα είναι γιατί πραγματικά δεν έχει ασχοληθεί κανείς, αν όχι κανείς, δεν έχει ασχοληθεί σχεδόν κανείς με τον Ηρόδοτο ως πατέρα των διεθνών σχέσεων, της στρατηγικής, και ως τον πατέρα της επιστημονικής ιστορίας και ασχολείται με τον Θουκυδίδη. Η απάντηση που θέλω να δώσω, γιατί αυτό που θέλω, εκεί που θέλω να το πάω, είναι γιατί ο Θουκυδίδης τελικά αποτέλεσε το πρότυπο σε όλα αυτά τα επίπεδα, είναι ότι κατά τη γνώμη μου ότι ο Ηρόδοτος γράφει τελείως διαφορετικά από τον Θουκυδίδη. Δεν είναι τόσο ζήτημα διαφοράς ανάμεσα στη σκέψη των δύο ιστορικών. Δεν είναι ότι ο Ηρόδοτος δεν καταφέρνει να ερμηνεύσει αυτά που περιγράφει βάσει παραγόντων που τους διακρίνει ο Θουκυδίδης και αυτός διακρίνει τους ίδιους παράγοντες που καθορίζουν την ιστορία. Ωστόσο, ο Ηρόδοτος είναι εγκλωβισμένος σε κάποιες αφηγηματικές νόρμες της μέχρι τότε παράδοσης. Αυτή είναι η γενεαλογία, τα μυθικά, το μυθόδες που συνεπάγεται η συμπερίληψη γενεαλογικών πληροφοριών, είναι οι τοπικές λαϊκές μυθοπλασίες, οι οποίες δεν είναι μόνο ελληνικές, είναι αιγυπτιακές, βαβυλωνιακές και κάθε είδους, ανάλογα με τα κράτη και ανάλογα με τα έθνη που καταπιάνεται. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Ηρόδοτος να, στην ουσία, να μας οδηγεί σαν αναγνώστες να πρέπει να αποκωδικοποιήσουμε
τις πιο επιστημονικές σκέψεις που έκανε, τις βαθύτερες σκέψεις που έκανε σε επίπεδο διεθνών σχέσεων, στρατηγικής και ιστορικής μεθόδου. Δεν είναι κάτι που δεν υπάρχει. Είναι ότι είναι στολισμένο με ένα μεγαλύτερο βαθμό λογοτεχνικότητας και σαφώς είναι πολύ πιο έντονο το μυθόδες. Ενώ ο Θουκυδίδης αυτό που κάνει δεν είναι ότι στην ουσία θέτει νέα πρίσματα προβληματισμού, τα οποία ο Ηρώδοτος ποτέ δεν τα έχει πιάσει. Είναι ότι ο Θουκυδίδης αυτά τα πρίσματα προβληματισμού, που έχουν να κάνουν κυρίως με τις διεθνείς σχέσεις, τη στρατηγική και την αντικειμενικότητα και την αξιοπιστία, τα θέτει ως βασικούς γνώμονες αφηγηματικής οργάνωσης στο έργο του. Και τα απαλλάσσει εντελώς από αφηγηματικές νόρμες όπως μυθοπλασία, μύθοι, γενεαλογίες, έτσι τα αναδεικνύει. Επομένως, όταν διαβάζει κανείς Ηρόδοτο, πρέπει να αποκωδικοποιήσει το κείμενο. Έχει δίπλα στην ιστορική ερμηνεία, έχει και το μύθο. Πρέπει να πετάξει τον μύθο, που πολλές φορές τον αποπροσανατολίζει. Λειτουργεί καλλιδοσκοπικά ο μύθος για τη σκέψη του Ηρόδοτου. Δηλαδή, μας αποπροσανατολίζει. Διαβάζουμε την νουβέλα για το δαχτυλίδι του Γίγη και δεν μένουμε στο point, που είναι ότι η απληστία του ανθρώπου μόνο. Μένουμε και στο φαντεζή της όλης ιστορίας. Επομένως, μας αποπροσανατολίζει, λειτουργεί καλλιδοσκοπικά. Ενώ ο Θουκυδίδης έχει απαλλάξει τη σκέψη του από αυτές τις αφηγηματικές νόρμες. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, τον έκανε πιο προσιτό στο σύγχρονο αναγνωστικό κοινό, το οποίο συμπεριλαμβάνει πολιτικούς αναλυτές, στρατιωτικούς και σύγχρονους ιστορικούς. Στην ουσία, ο Θουκυδίδης, λέγοντας στο προήμιο του ότι εγώ θα απαλλάξω την αφήγησή μου από το μυθόδες και θα είναι σαφώς πιο ξερή, αλλά θα ενδιαφέρει αυτούς που θέλουν να μάθουν μόνο την αλήθεια, στην ουσία δεν είναι ότι λέει θα πω κάτι πιο αξιόπιστο μόνο, αλλά θα δώσω μια ερμηνεία πιο καθαρή, έτσι, που θα είναι απαλλαγμένη από μυθικά στοιχεία. Αυτά είχα να πω εγώ σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι και νομίζω μπορώ να σταματήσω εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Βασίλη Λιωτσάκη για αυτή την άρτια επιστημονική διάλεξη, την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Ελπίζω να μ' ακούτε. Νομίζω ναι, ότι ένα από τα πιο σημαντικά συμπεράσματα τα οποία μπορούμε να εξαγάγουμε από αυτή την απολαυστικότατη πράγματι διάλεξη είναι ότι η επιστήμη μας, η κλασική φιλολογία, είναι, όπως είδατε, μία επιστήμη ζώσα. Δεν είναι νεκρή, ούτε νεκροφανής, όπως υποστηρίζουν οι πολλοί. Είναι ζωντανή, δυναμική, θα έλεγα στιβαρά συνδεδεμένη με τον κόσμο γύρω μας, χρήσιμη για το συλλογικό, είτε το εθνικό, το πολιτικό, το στρατηγικό, το ιστορικό, το πολιτισμικό καλό. Νομίζω ότι η διάλεξη του Βασίλη προσφέρει τροφή για τέτοιες σκέψεις, για ευρύτερο προβληματισμό και συζήτηση, και μπορούμε ακριβώς σε αυτό το σημείο να ξεκινήσουμε με τα δικά σας ερωτήματα και τις δικές σας τοποθετήσεις. Και αφού βρισκόμαστε στη λογοδημία του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών, νομίζω ότι το εναρκτήριο λάκτισμα της συζήτησης αυτής θα μπορούσε να δοθεί με την αρχαιοπρεπέστατη και ρητορικότατη ερώτηση «Τι αγορεύειν βούλετε». Ορίστε, ποιος θέλει να υποβάλει τα ερωτήματά του στον ομιλητή μας ή να καταθέσει τη δική του άποψη. Η κυρία Ροζοκόκη έχει ζητήσει το λόγο για ένα πρώτο σχόλιο. Ναι, Αντρέα, ευχαριστώ. Τώρα δεν ξέρω αν θέλει και κάποιος άλλος πιο μπροστά από μένα, αλλά θα ξεκινήσω. Γιατί... Λοιπόν, καταρχήν ευχαριστούμε τον κύριο Λιωτσάκη πάρα πολύ για όλες αυτές τις ωραίες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μας έδωσε. Τι να πιάσει κανείς και τι να αφήσει. Αυτό όμως που με εντυπωσίασε και θα το πω πρώτο είναι το εξής. Όταν αναφέρεται στη στρατηγική και λέει ο Θουκυδίδης, χτυπήστε μια κεντρική πόλη και όχι κάτι άλλο, αναφέρατε ας πούμε την περίπτωση Χαλκιδικής και Ολύνθου, αμέσως μου ήρθε στο νου η στρατηγική του Κολοκοτρώνη. Και φυσικά ο Γιώργος του Μωριά δεν είχε διαβάσει του κυρίου, δεν νομίζω. Αλλά είναι ο στρατηγικός νους. Όταν ήταν λοιπόν να παίξουν το παιχνίδι στην Πελοπόννησο, όλοι οι άλλοι έλεγαν να χτυπήσουμε τα Μεσσηνιακά κάστρα και μετά την Τροπολιτσά. Και ήταν μόνος ο γέρος που είπε, όχι, πρώτα την Τροπολιτσά, γιατί αν πέσει αυτό είναι η καρδιά των Οθωμανών της Πελοποννήσου και μετά θα πιάσουμε τις άλλες πόλεις. Λοιπόν, αυτό το βρήκα εξαιρετικά εντυπωσιακό.
Τώρα, Θουκυδίδης και Ηρόδοτος. Αυτό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο και νομίζω, δεν ξέρω, εσείς θα με βοηθήσετε να μου πείτε. Νομίζω δεν έχουν γραφεί μονογραφίες ή δεν έχουν εξαντλήσει ακόμα μονογραφίες σε αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Γιατί και ο Ηρόδοτος χρησιμοποιεί δημιουργίες και οι δύο έχουν την ίδια αντίληψη για τη δύναμη και οι δύο έχουν την ίδια εκδοχή για τους τυραννοκτόνους, αντίθετα με την αθηναϊκή λαϊκή δοξασία. Τι έγινε αυτό που έδωσε όθηση στο Θουκυδίδη για τους πολιτικούς και θα έλεγα με αυτούς τους υποστηρικτές του ρεαλισμού. Η δική μου άποψη από τα λίγα τώρα που ξέρω είναι ο Τόμας Χόμπς. Αυτός έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και είναι ο πρώτος που, όπως είπα, στα 40 του χρόνια μετέφρασε του Κιδίδη και είπε είναι ο καθαρά πολιτικός ιστοριογράφος. Μου κάνει εντύπωση, δεν λέει ιστορικός, πολιτικός όμως, πολιτικός ιστοριογράφος που υπήρξαν ποτέ. Και όλοι οι ρεαλιστές πάτησαν μετά σε αυτό το τρίδημα, ας το πούμε έτσι, του Κιδίδης, σαν αρχαίγονη, σαν πρώτη έτσι, πηγή, Μακιαβέλη και Hobbes. Επίσης, ενδιαφέρει πάρα πολύ να ασχοληθεί κανείς με Θουκυδίδη και Όμηρο. Εσείς αναφέρατε στην ομιλία σας και νομίζω ότι και αυτό είναι ένα θέμα που δεν έχει εξαντληθεί. Να δούμε πόσο Όμηρος έχει επηρεάσει τη σκέψη του Θουκυδίδη και πόσος Όμηρος υπάρχει στην ιστορία του. Αυτό θα ήθελα να πω σε πρώτη φάση και... Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτές είναι πραγματικά σκέψεις που τις έχω κάνει συνέχεια και είναι μεγάλα ερωτήματα. Δεν είναι εύκολο. Έχετε δίκιο, δεν είναι εύκολο να απαντήσουμε αυτά τα ερωτήματα. Όσον αφορά τη μονογραφία, η οποία να συγκρίνει έτσι ανάμεσα τον Ηρόδοτο με τον Θουκυδίδη, κοιτάξτε, δείτε, και εγώ περιέργως δεν γνωρίζω κάποια μονογραφία η οποία να ασχολείται αποκλειστικά με τη σύγκριση Ηρόδοτου και Θουκυδίδη. Ξέρω μελέτες, δηλαδή επιμέρους μελέτες, άρθρα, ξέρω κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους. Ίσως η μοναδική μελέτη προς αυτόν τον προσανατολισμό είναι του κύριου Αντώνη Ρεγκάκου, που είναι γραμμένη στα ελληνικά, επινοώντας το παρελθόν, η οποία πιάνει στην ουσία δύο σημαντικούς ιστορικούς του 5ου αιώνα, τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη, και προσπαθεί να τους τοποθετήσει και τους δύο τόσο σε σχέση το έναν με τον άλλον, όσο και σε σχέση με τους προκατόχους τους. Αλλά πραγματικά στην ξενόγλωση βιβλιογραφία, νομίζω αυτό το βιβλίο υπάρχει στα γερμανικά του κ. Ραγκάκου και σε έναν τόμο του Τσίμερμαν, το οποίο είναι γραμματολογικού προσανατολισμού. Από εκεί και έπειτα και εγώ δεν γνωρίζω. Ο κ. Ραγκάκος είναι αυτός ο οποίος έχει ασχοληθεί με τη σύγκριση Ηρόδοτου και Θουκυδίδη και μάλιστα σε σχέση και με τον Όμηρο σε πολλά άρθρα. Τώρα από εκεί και έπειτα, όσον αφορά τον Χόμπς, να περάσουμε σε αυτό το ζήτημα και στην πρόσληψη του Θουκυδίδη από τον Χόμπς και μετέπειτα το πόσο ο Χόμπς λειτουργήσε ως διάβλος μετάδοσης του Θουκυδίδη στους ρεαλιστές και στους νεορεαλιστές. Εδώ ο Χόμπς αφενός λειτουργήσε ευεργετικά για τον Θουκυδίδη, έτσι, στην ουσία εκτοξεύτηκε η επιρροή του Θουκυδίδη στον δυτικό κόσμο. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο το έκανε ο Χόμπς άφησε έδαφος για παρεξηγήσεις. Και οι παρεξηγήσεις δημιουργήθηκαν όσον αφορά το εξής ζήτημα. Αν ο Θουκυδίδης αναγνωρίζει απλώς το ότι το διεθνές στερέωμα λειτουργεί τόσο σκληρά και αμοραλιστικά ή αν το υιοθετεί κιόλας και αν πιστεύει ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Ναι. Και εδώ έρχεται ο ηγεμόν του Μακιαβέλη και πολλοί, ας πούμε, τον ταυτίζουν. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα και αν αξίζει να πει κάτι κατά τη γνώμη μου κανείς εδώ πέρα είναι και ότι ο Θουκυδίδης πρέπει να διακρίνουμε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι απλά περιγράφει το τι γίνεται αλλά δεν λέει αν συμφωνεί ή όχι και από την άλλη και περιγράφει και λέει ότι έτσι πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Κατά τη γνώμη μου ο Θουκυδίδης απλώς περιγράφει και μάλιστα πολλές φορές καταγγέλει τη σκληρότητα με την οποία εκτιλήσονται τα πράγματα σε διεθνές επίπεδο. Επομένως, από αυτή την άποψη, ο Θουκυδίδης πρέπει να διαχωριστεί από τον Μακιαβέλη και σίγουρα έχει μια ρεαλιστική παρουσίαση, αλλά από εκεί και πέρα ένα ζήτημα είναι το πώς στέκεται απέναντι σε όλα αυτά που περιγράφει. Δηλαδή, το πώς στέκεται απέναντι στους Αθηναίους που διαπράττουν τη γενοκτονία στη Μήλο ή που θέλουν να διαπράξουν τη γενοκτονία στη Μυτιλίνη. Πώς στέκεται απέναντι στις ηγεμονικές διαθέσεις της Σπάρτης έναντι των Πλατέων.
έτσι, αναγνωρίζει σαφώς τη σκληρότητα αυτών των πόλεων. Αλλά από την άλλη, κάπως μέσω της αφήγησης, σπάνια με άμεσα σχόλια, κάπως σαν να τους κατηγορεί, σαν να νιώθει ότι είναι πολύ, πολύ δύσκολο το να καταλάβεις όχι το αν ο Φικηδίδης έχει αντιληφθεί ότι τα πράγματα εκτελήσονται έτσι στην διεθνή αρένα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις το ποια ήταν η άποψή του για όλα αυτά τα πράγματα που συνέβαιναν. Τα αγκάλιαζε, ήταν αδιάφορος. Έχουν γραφτεί πολλές μονογραφίες. The Humanity of Thucydides, ο ανθρωπιστής Θουκυδίδης, ότι όλα αυτά τα λέει για να καταγγείλει τη σκληρότητα των ισχυρών. Έχουν γραφτεί The Amoralist Thucydides, ο αμοραλιστής Θουκυδίδης. The Moral Thucydides, ο μοραλιστής Θουκυδίδης. Επομένως, η φάση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα είναι να θεωρούμε τον Θουκυδίδη πατέρα του ρεαλισμού μαζί με τον Μακιαβέλη και κυρίως μέσω του Hobbes. Αλλά ακόμα θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλο έδαφος για να ασχοληθούμε για το ποια ήταν η στάση του Θουκυδίδη απέναντι σε αυτή τη σκληρότητα με την οποία αλληλεπιδρούσαν οι πόλεις κράτη τότε. Και δεν ξέρω αν σας κάλυψα, ή αν τουλάχιστον είχε... Ναι, συμφωνώ και εγώ, γιατί από τα λίγα που διάβασα από αυτά τα εγχειρίδια και κάποια άρθρα έτσι, πολιτικού ρεαλισμού, κάποια στιγμή λέω τι γίνεται εδώ πέρα, ανήθικο το βγάζουν το Θουκυδίδη, δηλαδή σκληρή ισχύ και τίποτε άλλο και τα σπάζουμε όλα, το πούμε έτσι, δέος, φόβος και όλα αυτά τα ψυχρά πράγματα. Και γύρισα πάλι πίσω στο Θουκυδίδη και φυσικά και εγώ με τη σχολή ότι όχι, δεν είναι ανήθικος ο συγγραφέας μας. Υπάρχουν σημεία που φαίνεται και η δική του άποψη, υπάρχουν σημεία που γιατί επιλέγει να πει αυτό και γιατί όχι κάποιο άλλο, θα μπορούσε να το είχε, ίσως στο τέλος αν δοθεί ευκαιρία, έτσι μια μικρή αναφορά θα κάνω σε κάποια πράγματα. Συμφωνώ απόλυτα με όσα είπατε και ευχαριστώ πολύ. Και θέλω να απαντήσω και σε αυτό που θέσατε το τελευταίο για τον Όμηρο. Πρωτού που πω για τον Όμηρο, θα ήθελα να πω για κάτι τελευταίο για τη στάση του Θουκυδίδη απέναντι για τον αμοραλισμό της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ο Νίτσε έχει πει, επειδή αναφερθήκατε και στον Νίτσε στα εισαγωγικά σας, ο Νίτσε έχει πει κάτι πολύ εύστοχο μέσα από μια σύγκριση με τον Πλάτωνα, λέει κάτι πολύ εύστοχο για τον Θουκυδίδη, το οποίο με βρίσκει σύμφωνο. Λέει ότι εγώ αγαπώ τον Θουκυδίδη, δεν αγαπώ τον Πλάτωνα, γιατί ο Θουκυδίδης αγαπά τον άνθρωπο. Ενώ ο Πλάτων οδηγήθηκε, θόλωσε, δεν το λέει έτσι ακριβώς προς το λόγο, ο Πλάτων θόλωσε και μίσησε τον άνθρωπο, απογοητεύτηκε τον άνθρωπο και τον καταγγέλει με πολύ αυστηρό τρόπο και πολύ έτσι, καρικατουριστικό τρόπο. Ενώ ο Θουκυδίδης αγκαλιάζει την αδυναμία του ανθρώπου και βγαίνει μια θλίψη μέσα από την αφήγηση. Φυσικά αυτό είναι μια μεταφυσική προσέγγιση και όχι επιστημονική και φιλολογική. Δεν το λέω ως φιλόλογος αυτή τη στιγμή, αυτό το λέω ως αναγνώστης. Τώρα, όσον αφορά τον Όμηρο, ο Όμηρος είναι η μήτρα. Η αφηγηματική, η θεματολογική, μέχρι και το ότι περιγράφουν πόλεμο, έτσι, όλοι προσπαθούν να ξεπεράσουν τον Τροϊκό πόλεμο. Έρχεται το Ηρόδοτος, σου λέει: εγώ θα πω για τους Περσικούς, θα πω για το δικό μου δηλαδή πόλεμο. Έρχεται μετά ο Θουκυδίδης, σου λέει: εγώ θα πω για το δικό μου τώρα πόλεμο, τον Πελοποννησιακό. Ο Όμηρος είναι μια μήτρα, μια πηγή έμπνευσης για τους ιστορικούς. Εγώ θα ήθελα να το περιορίσω λίγο στο θέμα μας. Και να πω αυτό που είχα γράψει και στη διατριβή μου, ότι αυτή η τυπικότητα, δηλαδή αυτά τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα στην αφήγηση του Θουκυδίδη, κατά τη γνώμη μου, εν μέρει έχουν και ομηρικές καταβολές. Ο Θουκυδίδης, αλλά και οποιοδήποτε αναγνώστης του Ομήρου εκείνη την περίοδο, ήταν εξοικειωμένοι με τις τυπικές σκηνές στον Όμηρο, με τις τυπικές φόρμουλες, και ήταν στο DNA του, στο συγγραφικό του DNA, ότι το βαριάτιο μπορούσαν να το θυσιάσουν για χάρη μιας τυπικότητας, μιας επανάληψης δηλαδή, είτε σε επίπεδο έκφρασης, είτε σε επίπεδο θεμάτων. Επομένως, πιστεύω ότι αυτή η διαχρονική φύση του ανθρώπου, την οποία αντιλήφθηκε κάποια στιγμή ο Θουκυδίδης, θεωρώ ότι δεν αποκλείεται να κατάλαβε το ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά επαναλαμβάνεται μέσα και από τις τυπικές σκηνές του Ομήρου. Δεν υπάρχουν φυσικά χωρία να στηρίξουμε αυτή τη θεωρία, αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω κιόλας. Αυτό. Ωραία. Έχει ζητήσει το λόγο και ο Θεοδόσης Πολυχρόνης για ένα σχόλιο. Θεοδόση. Ναι, χαίρετε. Χαίρετε από Γαλλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση. Έχω ασχοληθεί λίγο με τον Θουκυδίδη. Εγώ με τον Ελλάνικο ασχολούμαι και εδώ ήταν που ήθελα να κάνω ένα σχόλιο.
Παίρνοντας ως αφορμή την τελική ερώτηση γιατί ο Θουκυδίδης και όχι ο Ηρόδοτος, και δεν έχω βέβαια απάντηση, αλλά ξεχνάμε επίσης, αυτό θα ήθελα να προσθέσω, ότι ξεχνάμε επίσης ότι υπήρχαν και άλλοι πεζογράφοι οι οποίοι κάποιον ρόλο πρέπει να έπαιξαν και κάποια επιρροή πρέπει να είχαν στην ιστοριογραφική συγγραφή, πώς να το πούμε. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να τους συγκρίνουμε με τον Θουκυδίδη ή τον Ηρόδοτο, γιατί τα έχουμε μόνο αποσπάσματα. Και νομίζω ότι η σύγχρονη έρευνα έχει αφοσιωθεί μόνο στο δίπολο Ηρόδοτος-Θουκυδίδης, ενώ πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετά τα οποία θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε. Και μην ξεχνάμε ότι ο Ελλάνικος είναι ο μόνος τον οποίο κατακρίνει, Ανοιχτά ο Θουκυδίδης, ναι. έτσι, και ότι αυτός ο Ελλάνικος, όπως το λέει ο Θουκυδίδης, έγραψε από την εποχή των Μηδικών και μετά. Δυστυχώς δεν ξέρουμε πώς και τι έγραψε και γιατί τον κατακρίνει ο Θουκυδίδης. Και νομίζω ότι πρέπει να γνωρίζετε και το βιβλίο του Μόρλεϊ, του Thucydides and the Idea of History, που κάνει μια πολύ ωραία σύνοψη για το πώς προσελήφθη ο Θουκυδίδης. Αυτό το διαβάζω αυτές τις μέρες, σε σύμπτωση, και είναι πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς πώς τον διάβασαν ανά τους αιώνες τον Θουκυδίδη. Αυτό, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, όχι, συμφωνώ απόλυτα, κύριε Πολυχρόνη. Βεβαίως, εγώ αναφέρθηκα περισσότερο στο γιατί οι σύγχρονοι αναγνώστες, εμείς έτσι προκρίνουμε το Θουκυδίδη έναντι του Ηρωδότου ως πρότυπο ρεαλισμού και. Σαφώς, τώρα όσον αφορά το ποιους κλήθηκε να ξεπεράσει, ποιους μιμήθηκε, έχετε δίκιο, είναι ένας ωκεανός διακειμενικότητας ο οποίος έχει στερέψει και έχουν μείνει σταγόνες, είναι η Σαχάρα που παλιά ήταν θάλασσα και τώρα πια είναι έρημος και ζούμε κατοικοχύλια και λέμε εδώ πρέπει να ήταν θάλασσα. Κάπως έτσι νιώθω εγώ την εικόνα της ιστοριογραφίας τότε. Έχω πραγματικά έχετε απόλυτο δίκιο. Ένα κείμενο να σου ζωντάνω, όχι ολόκληρο το έργο του Ελλάνικου. 10 σελίδες να είχαμε, ίσως είχαμε τελείως διαφορετική εικόνα για τα μοτίβα που θα βλέπαμε και στον Ελλάνικο και τουλάχιστον θα λέγαμε ότι είχε διαβάσει και αυτόν, άρα μπορεί να τα πήρε και από αυτόν. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και εδώ είναι και το σφάλμα. Αν θέλετε και ας μου επιτρέψετε να πω και θα συμφωνήσω σε αυτό ότι οι σύγχρονοι μελετητές είναι λυπηρό ορισμένες φορές ότι μελετούν στο Θουκυδίδη Ηρόδοτο και δεν γνωρίζουν τα αποσπάσματα των σύγχρονων ιστορικών που τα ταξιλέψει ο Γιακόμπη, τα ταξιλέψει ο Γιακόμπη και έχουν επανεκδοθεί και από άλλους. Η Φερρυππίν μελετούμε τον Αριανό, τον Πλούταρχο, τον Κούρτιο Ρούφο για τον Μεγάλο Αλέξανδρο και δεν ξέρουμε τα αποσπάσματα των πρώτων ιστορικών του Αλεξάνδρου, που και αυτά τα έχει συλλέξει ο Γιακόμπη και έχουν επανεκδοθεί. Και φυσικά δεν μπορείς να έχεις άποψη. Και καλά στο Θουκυδίδη, μάλλον, όταν ασχολήσαμε με τον Αριανό, γιατί η δεύτερη μονογραφία μου είχε να κάνει με τον Αριανό, στην ουσία όταν έφυγα από το Θουκυδίδη και πήγα στον Αριανό, ο οποίος είναι ένας ιστορικός της ύστερης αρχαιότητας στην ουσία, δεύτερος αιώνας μετά Χριστόν, ένιωσα την ανάγκη να διαβάσω όχι μόνο τον Αριανό, αλλά ό,τι πιθανώς είχε διαβάσει και ο Αριανός. Και γι' αυτό διάβασα και τα αποσπάσματα των ιστορικών του Αλεξάνδρου πριν από τον Αριανό. Και μάλιστα έλεγα στο μυαλό μου τότε, πριν 3-4 χρόνια, ότι κοίτα να δεις και τυχερός που ήμουν στο Θουκυδίδη, που είχα να διαβάσω μόνο το Θουκυδίδη και δεν υπήρχε τίποτα πριν. Μετά φυσικά με τον καιρό είπα γιατί το έκανες αυτό στον Αριανό, γιατί νοιάστηκες να διαβάσεις στον Αριανό ό,τι είχε διαβάσει πριν και δεν νοιάστηκες και στο Θουκυδίδη να διαβάσεις τα αποσπάσματα πριν από αυτόν. Δηλαδή είναι ένα σφάλμα το οποίο το έχω κάνει και εγώ ως μελετητής του Θουκυδίδη. Ευτυχώς δεν με επηρέασε γιατί το ζήτημα που ασχολιόμουν δεν είχε να κάνει με αυτά. Αλλά έχετε απόλυτο δίκιο. Θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτό. Ωραία, κάποιο άλλο ερώτημα, ενδεχομένως και κάποια άλλη τοποθέτηση από κάποιον ή κάποια από τους παρευρισκόμενους, παρευρισκόμενες στην πλατφόρμα. Αντρέα, μπορώ να πω κάτι για τον Ελλάνικο Ναι, που μου βεβαίως, είχε Αλεξανδρά, εφόσον δεν υπάρχει κάποια άλλη πρόθεση επειδή, να ναι, επειδή καταθέσει υπήρχε τη γνώμη. συζήτηση και θα με βοηθήσουν και οι κύριοι, μια και ασχολούνται περισσότερο. Η εξάρτηση του Θουκυδίδη από τον Ελλάνικο φαίνεται νομίζω ως προς τη μέθοδο της χρονολόγησης. Και αν θυμάμαι τώρα καλά, έτσι δεν το λέω με σιγουριά, αλλά ο Διονύσιος Αλικαρνασσεύς είναι ένα σημείο έτσι που θίγει, το βλέπει αρνητικό ως προς το Θουκυδίδη.
Αλλά σε αυτό θα βοηθήσουν οι δύο προηγούμενοι, και ο κύριος Πέκανε την ερώτηση και ο κύριος Μπλοτσάκης. Παρακαλώ, κύριε Πολυχρόνη. Να μιλήσω, ναι. Βεβαίως, είναι δυνατόν. Ναι, φυσικά και έχετε πολύ δίκιο που αναφέρεστε στον Διονύσιο τον Αλικαρνασέα, ο οποίος συγκρίνει Ελλάνικο Ηρόδοτο και Θουκυδίδη, αλλά τον συγκρίνει και με άλλους. Αλλά είναι ενδιαφέρον, πιστεύω, ότι έρχεται πάντα πίσω σε αυτούς τους τρεις συγγραφείς. Δηλαδή, τους άλλους τους ονομάζει, αλλά βάζει πάντα τον Ελλάνικο σε σύγκριση με τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη. Και λέει ότι ο Ηρόδοτος είναι περισσότερο του, μοιάζει περισσότερο στον Ελλάνικο. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι σίγουρα με τον Ελλάνικο έχουμε μία προσπάθεια, πιστεύω, έτσι τουλάχιστον εγώ το έχω ερμηνεύσει, για μία, πώς θα το πούμε έτσι, οργάνωση του μυθικού παρελθόντος με τις 150 διάφορες εκδοχές και την προσπάθεια για να τοποθετήσει στο σωστό χρονικό πλαίσιο τον τάδε ήρωα και τις γενεαλογίες. Το θέμα είναι ότι δεν γνωρίζουμε πώς λέγεται, πώς θα το πω. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι έκανε με την Αττική ξυγγραφή, όπως την λέει ο Θουκυδίδης, που ονομάζουμε Αλθίδα εμείς, γιατί φτάνει μέχρι το ιστορικό παρελθόν, πώς χρονολογούσε, δεν το γνωρίζουμε. Ξέρουμε όμως ότι είχε γράψει τις ιέργειες της Ήρας, ενάργη, και ότι μάλλον χρησιμοποιούσε τις Είναι καλό. ιέργειες σαν χρονολογικό πλαίσιο. Το θέμα είναι ότι και πιστεύω ότι εδώ αναρωτιέμαι αν δεν είναι και αν δεν μπορούμε να συγκρίνουμε με τη δική μας εποχή που οι υπολογιστές έχουν αλλάξει τα πάντα, αναρωτιέμαι αν η γραφή που πρέπει να χρησιμοποιήθηκε πολύ περισσότερο αυτή την εποχή και που έχουν γράψει οι μελετητές διάφορα για το πώς ποια είναι τα όρια της προφορικότητας και του γραπτού λόγου στην αρχαία Αθήνα, αναρωτιέμαι αν δεν είναι και μια ο Ελλάνικος με το Θουκυδίδη και όλοι αυτοί οι ιστορικοί τελικά δεν χρησιμοποιούν αυτή τη νέα τεχνολογία, ας το πούμε έτσι, της γραφής για να, πώς να το πω, που φίξε le passé, ας το πούμε έτσι, μιλάω γαλλικά γιατί έχω ξεχάσει τα ελληνικά μου, να το σταθεροποιήσουν, ας το πούμε έτσι, και να το δρομολογήσουν, δεν ξέρω. Αυτά. Α, και ένα σχόλιο τελικά. Είναι ενδιαφέρον για να ξαναέρθω σε αυτό το δίπολο Ηρόδοτος του Θουκυδίδης, ότι το έργο του Θουκυδίδη δεν είναι καν τελειωμένο και ακόμα και που δεν είναι τελειωμένο, έχει όμως έναν σκελετό και αναρωτιόμαστε 2.000 χρόνια αργότερα πώς το είχε σκεφτεί το έργο του. Εξού και το αν είναι, κατά πόσον είναι τελειωμένο ή όχι, το 8ο βιβλίο και όλα αυτά, έτσι. Ναι. Αυτά, ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό που λέει ο κύριος Πολυχρόνης ότι ο Διονύσιος Αλικαρνασσεύς επικρίνει τον Θουκυδίδη για την υιοθέτηση Θέρους και Χειμώνα για να οργανώσει κάπως χρονικά την αφήγησή του. Τον κατηγορεί γι' αυτό ο Διονύσιος ο Αλικαρνασσέας. Ωστόσο, στην πεντηκονταετία, στην αφήγηση της πεντηκονταετίας, ο Θουκυδίδης δεν υιοθετεί αυτό το σύστημα. Επομένως, θεωρώ ότι αν και λέει στο δεύτερο προήμιο, ότι στο πέμπτο βιβλίο, ότι καλό είναι να τα μετράμε σε Θέρι και Χειμώνες και όχι με Άρχοντες, που εκεί σίγουρα είναι μια άμεση νήξη, τουλάχιστον προς τον Ελλάνικο που το ξέρουμε ότι το έκανε και σε άλλους. Αλλά στην πεντηκονταετία δεν νομίζω ότι θέλει να αντικαταστήσει ο Θουκυδίδης τους τοπικούς Άρχοντες με τα Θέρι και τους Χειμώνες, γιατί δεν το κάνει αυτό. Ενδεχομένως αυτό που θέλησε να κάνει είναι και πάλι να ξεφύγει από το τοπικό, δεν ξέρω, το τοπικό χαρακτήρα της αφήγησης του Ελλάνικου και να το δει κάπως πιο διακρατικά. Αλλά και αυτό δεν μπορούμε να το στηρίξουμε γιατί δεν έχουμε το κείμενο του. Και ένας τίτλος δεν μας λέει τίποτα. Δηλαδή μπορεί να είναι ένας τίτλος ο οποίος πραγματικά να μην ήταν τίποτα και να άνοιγε και ο Ελλάνικος το πεδίο του. Αυτό. Απλώς αυτή η διευκρίνηση ότι ο Θουκυδίδης Αντρέα, ακού. στην Ελλαδία δεν προσπαθεί να αντικαταστήσει τους τοπικούς άρχοντες ως σύστημα χρονολόγησης με τα Θέρι και τους Χειμώνες. Κάποια φωνή είχα ακούσει, κάποιος άλλος έχει ζητήσει τον λόγο.
Δεν ακούω κάτι τώρα. Αν υπάρχουν άλλα ερωτήματα για τον ομιλητή μας. Υπάρχουν, αλλά δεν ακούτε. Κύριε Λιωτσάκη, μ' ακούτε? Κυρία Συνοβινού, σας ακούμε. Ναι, ναι, σας ακούμε. Κυρία Συνοβινού, εσείς τώρα. Ναι, ναι, σας ακούμε. Ανδρέα Συνοδεινού είμαι, αλλά δεν ακούγομαι, έτσι. Όχι, ακούγεστε, ακούγεστε, κυρία Συνοδεινού, σας ακούμε. Με ακούτε τώρα, με ακούτε. Ναι, ναι. Άχτε, ευχαριστούμε τον κύριο Λιωτσάκη για τη διάλεξή του. Πρέπει να πω, εγώ δεν, ο ήχος δεν ήταν πολύ καθαρός, θα πρέπει να δω τα ηχεία μου, ξέρω εγώ. Αλλά με τη βοήθεια των κειμένων παρακολούθησα, βέβαια. Απλώς αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ο Θουκυδίδης είναι ο πρώτος, νομίζω, που διέγνωσε πολύ καλά τα κίνητρα των ανθρώπων, δηλαδή όσο αφορά την εξουσία, έτσι. Συμφέρον, φόβος, τιμή, νομίζω. Το λέω αυτό σε σχέση με τη στάση του απέναντι στην Αθηναϊκή ηγεμονία, δεν την ωραιοποίησε ποτέ, δεν είπε ότι πήγανε να εκπολιτήσουν, ούτε να εκχριστιανίσουν, ούτε τίποτα. Είπε, έβαλε τον Περικλή να πει πολύ ομά ότι έχετε την αρχή ως τυραννίδα, έχετε πλεονεκτήματα, θα τα πληρώσετε. Αυτό νομίζω ήταν πολύ σημαντικό και αυτό ισχύει ως σήμερα. Γι' αυτό ένας λόγος που έχει και τόση απήχηση ο Θουκυδίδης, έτσι. Μετά, το άλλο, ως προς την αντικειμενικότητα, ναι, αγωνίστηκε να δει την αλήθεια, να την πει και τα λοιπά. Δεν μας άφησε όμως να δούμε τον τρόπο που δουλεύει, πώς έφτασε. Ενώ, ας πούμε, ο άλλος, ο Ηρόδοτος μας λέει, λένε και αυτό, λένε και το άλλο, η δική μου η γνώμη είναι αυτή. Κάτι υπάρχει και εδώ, δηλαδή. Και βέβαια, ως προς την αντικειμενικότητα που είπαμε, αγωνίστηκε και δεν την αφισβητεί κανείς. Όμως, δεν ξέρω, δεν υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν είναι και τόσο αντικειμενικός από την ιστορία του, ας πούμε. Το άλλο πάλι, ως προς τις δημιουργίες, που είναι βέβαια εξαιρετικά κείμενα. Ο ίδιος λέει ότι δεν μπορούσαν να τις μεταφέρουν όπως ήταν και λέει ότι πολλές φορές βάζει στο στόμα των ρητόρων εκεί αυτά που νομίζει ότι έπρεπε να πούνε. Και αυτό είναι ένα θέμα, δηλαδή, που πρέπει να το έχουμε υπόψη για το Θουκυδίδη. Αυτά, σας ευχαριστούμε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και μας έδωσε την αφορμή να σκεφτούμε πάλι το Θουκυδίδη. Να είστε καλά, κύριε Σκούρτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, όσον αφορά την... Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε, ότι ο Θουκυδίδης στην ουσία δεν μας δίνει την ευκαιρία να δούμε πώς, ποιες εναλλακτικές μαρτυρίες είχε για ένα γεγονός. Κάτι το οποίο το κάνει ο Ηρόδοτος. Συμφωνώ απόλυτα και δεν ήθελα να πω την δική μου άποψη ότι είναι 100% αντικειμενικός. Απλώς μετέφερα την άποψη των ιστορικών του 19ου αιώνα στην Γερμανία. Από εκεί και έπειτα, όσον αφορά τη σχέση του Θουκυδίδη με την Αθήνα, εγώ θεωρώ ότι η σφαιρικότητα με την οποία είδε την ιστορία ο Θουκυδίδης και ο ρεαλισμός, αν θέλετε, του Θουκυδίδη, έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό με τον πατριωτισμό του Θουκυδίδη. Ο Θουκυδίδης θέτει ένα μεγάλο ζητούμενο. Ποιο είναι το καλύτερο για την Αθήνα, το οποίο δεν το κάνει τόσο συχνά για τη Σπάρτη. Δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ το ποιο θα ήταν το καλύτερο για τη Σπάρτη. Όσες φορές το θίγει για την Αθήνα. Ας πούμε, μόνο για τον Βρασίδα εκφράζει άποψη για το ποια ήταν η θέση του μέσα στην πολιτική της αρένα της Σπάρτης. Έτσι, και μου διαφεύγει το όνομα του βασιλιά στο πέμπτο βιβλίο, ο Πλουστοάναξ είναι, ο οποίος συνετέλεσε στην ειρήνη του Νικία. Ενώ στην Αθήνα, όποιο πρόσωπο και αν εξετάσει, είτε είναι ο Νικίας, είτε είναι ο Αλκιβιάδης, ο Περικλής, ο Κλέον, οποιοδήποτε εκείνης περίοδου, ο Φρίνιχος,
τον εξετάζει από πολλές απόψεις. Και αν ήταν διεφθαρμένος ή αν ήταν αμοραλιστής ή αν κοίταζε περισσότερο το δικό του συμφέρον, αλλά ταυτόχρονα έχει την υφαλαιότητα να πει ότι ο Αλκιβιάδης Φερρυππίν μπορεί να ήταν ένας τυχοδιώκτης, αλλά στα γεγονότα του Ιωνικού Πολέμου είναι αυτός που ευεργέτησε την Αθήνα περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Αυτό ενεργοποιεί τη σκέψη του με τέτοιο τρόπο ώστε να παρακάμψει τον αμοραλισμό του Αλκιβιάδη και να αναγνωρίσει την προσφορά του στην πόλη, επειδή ακριβώς τον ενδιαφέρει το καλό της πόλης, το καλό της Αθήνας, το οποίο δεν το κάνει με τη Σπάρτη. Και γι' αυτό ακριβώς επειδή δεν το κάνει με τη Σπάρτη και το κάνει με την Αθήνα, εγώ εκεί διακρίνω ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον του προς την Αθήνα. Και θεωρώ ότι ακριβώς αυτό το ενδιαφέρον του προς την Αθήνα, το οποίο είναι λογικό, είναι Αθηναίος, αυτό τον οδήγησε κιόλας σε μια αντικειμενικότητα. Είναι οξύμορο αυτό, γιατί το να ασχολείσαι περισσότερο με την Αθήνα παρά με τη Σπάρτη ως συγγραφέας δείχνει και μια, πώς να το πω, μια έμφαση περισσότερο στα δικά σου, στην πατρίδα σου. Εν πάση περιπτώσει, το κάνει με τέτοιο τρόπο, ώστε τον οδήγησε σε μια σφαιρική αντιμετώπιση των προσωπικότητων. Αλλά έχετε απόλυτο δίκιο ότι σαφώς υπάρχουν πάρα πολλά σημεία στα οποία ο Θουκυδίδης φαίνεται ότι δεν είναι αντικειμενικός, όπως με τον Κλέωνα. Με τον Κλέωνα δεν είναι αντικειμενικός. Όπως με τον Περικλή. Δεν είναι δυνατόν στο πρώτο βιβλίο και στο δεύτερο να μην μας θίγει το μεγαρικό ψήφισμα ως ένα από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι Κορίνθοι και οι Σπαρτιάτες, ας πούμε, οδηγήθηκαν στην απόφαση να πολεμήσουν, έτσι. Και άλλα πολλά. Αυτό. Ναι, ενδεχομένως η φήμη για την αξιοπιστία του Θουκυδίδη, και λέω φήμη γιατί και εγώ αμφισβητώ την άποψη ότι ο Θουκυδίδης είναι πλήρως αντικειμενικός, η φήμη αυτή για την πλήρη αντικειμενικότητα του Θουκυδίδη να εδράζεται στο γεγονός ότι προσπαθεί να αποτυπώσει αυτό που γίνεται και δεν προσπαθεί να μεγαλοποιήσει μια κατάσταση ή να συναγάγει από ένα γεγονός περισσότερα από αυτά που πραγματικά περιέχει το γεγονός. Ή να δώσει παραμέτρους μεγαλύτερες από το ίδιο το γεγονός. Αλλά ότι η αντικειμενικότητα αμφισβητείται σε συγκεκριμένες περιγραφές, αυτό νομίζω ότι είναι πια μια γενικότερη αίσθηση που έχει και η σύγχρονη βιβλιογραφία. Μα νομίζω ποτέ δεν πίστεψε κανείς ότι ο Θουκυδίδης είναι 100% αντικειμενικός, έτσι. Είναι, αυτό τουλάχιστον στην έρευνα, τη Θουκυδίδη έρευνα, είναι κοινός τόπος. Δεν είναι ότι δεχόμαστε ότι ο Θουκυδίδης είναι ο άγγελος, πώς να το πω, ο Θεός, ας πούμε, ο αντικειμενικός, όχι. Άρα έτσι, μάλλον η αντικειμενικότητα συνδέεται με το ρεαλισμό του. Η αντικειμενικότητα έχει να κάνει περισσότερο σε σχέση με τον Ηρόδοτο, έχει να κάνει με το μυθικό στοιχείο. Ο Θουκυδίδης δεν βάζει σε κάποια μάχη των Αθηνών και των Σπαρτιατών το Θεό Πάνα να συνδράμει τους μεν τους δε, το οποίο το κάνει ο Ηρόδοτος. Έτσι. Στη μάχη του Μαραθώνα, ας πούμε. Δηλαδή, ο Ηρόδοτος θα σου δώσει το στρατηγικό σχέδιο του Μιλτιάδη, απ' την άλλη θα σου βγάλει και έναν Πάνα, τον Θεό Πάνα, να βγαίνει και να πολεμά. Είναι τουλάχιστον σου λέει ότι εμφανίστηκε ένας γιγαντιαίος, ένας τεράστιος πολεμιστής, ο οποίος είπαν ότι μπορεί να είναι ο Πάνα, επειδή είχε πει ότι θα βοηθήσει. Είναι αυτά τα στοιχεία στον Ηρόδοτο τα οποία σε κάνουν να λες ότι υπάρχει και το μυθόδες. Έτσι, ειδικά ως ορθολογιστής αναγνώστης του 21ου αιώνα. Και το μυθόδες και το θρησκευτικό στοιχείο σε πολύ μεγάλο βαθμό ακριβώς. Έτσι. Όπως ο Ηρόδοτος ασχολήθηκε με ζητήματα, ειδικά στο δεύτερο βιβλίο, με τα ταξίδια του Ηρακλή, που ταξίδεψε ο Ηρακλής και μετά το Δωδεκάθεο, πώς ταυτίζεται το Δωδεκάθεο και πώς αντιστοιχίζεται και με θεούς της Αιγύπτου, πράγματα τα οποία συμπεριλαμβάνουν και προϋποθέτουν μάλλον μια πίστη στο ότι υπήρξαν οι θεοί, στο ότι ταξίδεψαν από μέρος σε μέρος. Πράγματα τα οποία τα αποκλείω, κύριε, από την αφήγηση του. Δεν ασχολείται τόσο πολύ με το θείο, με τη θεϊκή παρέμβαση. Κάτι άλλο που κάνει ο Ηρόδοτος. Ο Ηρόδοτος θα σου πει ότι η Περσία έχει συμφέρον να πάει να κατακτήσει την Ελλάδα για αυτούς και για αυτούς τους λόγους, ή θα σου μιλήσει αντικειμενικά για τους τυρανοκτόνους. Από την άλλη όμως θα σου πει ότι η ήττα των Περσών ήταν και εν μέρη και μια εκδήλωση της θείας οργής. Έτσι, επειδή είχαν διαπράξει την περιβόητη. Είναι μια ισχύλια προσέγγιση δηλαδή των Περσικών πολέμων, αυτό που
μας παρουσιάζει ο Ηρόδοτος, το οποίο δεν το βλέπουμε κάπου στον Κιδίδη. Για όλους αυτούς τους λόγους θεωρείται πιο αντικειμενικός, ίσως και ο όρος αντικειμενικός είναι εσφαλμένος και μπορούμε να πούμε ορθολογιστής, θα έλεγα εγώ. Έχει ορθολογιστής και ρεαλιστής, ακριβώς. Νομίζω είναι καλύτερη όρη. Αντικειμενικός, δεν μας έχει αφήσει, έχει δίκιο η κυρία Συνοδεινού, δεν μας έχει αφήσει περιθώριο να δούμε τελικά πόσο αντικειμενικός υπήρξε, όταν μας δίνει απευθείας μία εκδοχή και δεν ξέρουμε τις υπόλοιπες. Ακριβώς. Κάποιο άλλο ερώτημα ή κάποια άλλη τοποθέτηση και νομίζω ότι είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα τηλεδιάλεξη, αυτόν τον πολύ ενδιαφέροντα θεματικό κύκλο της λογοδημίας. Κάποιο άλλο ερώτημα ή κάποια άλλη τοποθέτηση, αν υπάρχει τώρα, να την ακούσουμε. Και απλώς να αναφέρω ότι στην επόμενη λογοδημία έχουμε την πολύ μεγάλη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε τον Κύπριο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, για μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη αναφορικά με τον τρόπο που η κλασική φιλολογία και ο πολιτισμός ευρύτερα δίνουν όπλα στον διπλωματικό αγώνα που διεξάγει η χώρα και η κάθε χώρα για να εδραιώσει την παρουσία της στο διεθνές στερέωμα. Αν δεν υπάρχουν άλλα ερωτήματα ή άλλες τοποθετήσεις, να δώσω τον λόγο στην Αλεξάνδρα Ροζοκόκη για το καταληκτήριο σχόλιο, αφού ευχαριστήσω θερμότατα τον συνάδελφο Βασίλη Λιωτσάκη για αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και άρτια επιστημονικά διάλεξή του. Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ανδρέα. Ας κάνω και εγώ το καταληκτήριο. Λοιπόν, όπως σας είπα και στην σύντομη εισαγωγική έτσι, ομιλία, η Θουκυβίδια ιστορία εξαντλεί το μελετήτη, αλλά η ίδια παραμένει ανεξάντλητη. Ο Αθηναίος ιστορικός με ορθολογισμό και ρεαλισμό έχει επιλέξει τι θα πει, πώς θα το παρουσιάσει, φροντίζοντας να κρατά τον εαυτό του σε απόσταση. Σε καμιά περίπτωση δεν υπήρξε ανήθικος. Πέρα από την ειλικρίνεια και τη φιλαλήθεια, διέθετε τη γενεοψυχία να αναγνωρίζει την ικανότητα και την ανωτερότητα του άλλου, είτε αυτός ήταν στρατιωτικός, όπως ο Βρασίδας, είτε πολιτικός, όπως ο Περικλής, που μολονότι ανήκε σε ένα άλλο στρατόπεδο πολιτικό, ο Θουκυδίδης τον εκτιμούσε για τη φιλοπατρία και τις αρχηγικές του ικανότητες και τον αντιμετώπιζε όπως ο Πλάτων τον Σοκράτη. Όμως η φιλοπάτριδα, πλην ηγεμονική και ανταγωνιστική πολιτική του Περικλή, έσπρωξε τα πράγματα στον πόλεμο. Σε ένα πόλεμο που πρώτα-πρώτα στράφηκε εναντίον του ίδιου του Περικλή, καθώς κατά τη διάρκεια του ξεκληρίστηκε η οικογένειά του. Συνετός και προνοητικός, ο Αθηναίος πολιτικός φρόντισε να εξοπλίσει την πόλη κατά άριστο τρόπο. Και αυτό φάνηκε μετά την πανολεθρία της Σικελικής εκστρατείας πόσο άντεξε ακόμα. Πριν πεθάνει ο Περικλής, άφησε στους συμπολίτες του Αθηναίους μια παρακαταθήκη, που δεν την άκουσαν. Να μην εκθέσουν την πόλη σε κίνδυνο, προσπαθώντας να επεκτείνουν την ηγεμονία τους εν καιρό πολέμου. Η διαδοχή του εξουσιομανής, φύλαρχη, ιδιωτελής, με ενδιαφέρον πρώτα για το εγώ και μετά για την πόλη, έπραξαν τα αντίθετα, με αποτέλεσμα την καταστροφή. Τώρα, για τους διεθνολόγους, οπαδούς του πολιτικού ρεαλισμού, ηγέτες ηγεμόνες και ηγεμονίσκους, ας μου επιτραπεί μια υπόδειξη. Να διαβάσουν προσεκτικότερα και να κατανοήσουν βαθύτερα τη Θουκυδίδια ιστορία. Διδάσκει πολλά και ένα από αυτά είναι πώς η ισχύς κατακριμνίζεται όταν δεν υπάρχει σύνεση, διορατικότητα. Και για να πάω κι εγώ σε Εσχύλιες και Ηροδότιες αιτιολογήσεις, όταν η υπεροψία αγγίξει την ύβρη. Η άδικη σφαγή των μιλίων τοποθετείται όχι τυχαία από τον Θουκυδίδη, ακριβώς πριν από τα Σικελικά, όπου οι Αθηναίοι έπαθαν τη μεγαλύτερη δυνατή καταστροφή. Διψασμένοι να πίνουν νερό από ένα ποτάμι πλημμυρισμένο από το δικό του αίμα. Και αναφέρομαι στη σφαγή στον Ασίναρο. Έτσι ξεπλήρωσαν την άδικη σφαγή των μιλίων που οι ισχυροί Αθηναίοι διέπραξαν.
Και εδώ είναι που δικαιώνονται όσα είπε ο Εσχύλος το 472 στους Πέρσες του, παρουσιάζοντας το φάντασμα του Δαρίου να μαστιγώνει την υπεροψία, αλαζονία, ασέβεια και αμυαλιά του νεαρού γιου του Ξέρξη, ο οποίος λησμόνησε τις συμβουλές του πατέρα του και προξένησε στην αυτοκρατορία τέτοια συμφορά, όσοι δεν είχαν φέρει όλοι μαζί οι προηγούμενοι Πέρσες μονάρχες. Ας τα έχουν υπόψη τους οι σημερινοί ηγέτες και άναρχοι του άναρχου διεθνούς μας συστήματος και ας φροντίσουν περισσότερο για την ευμάρεια, την υλική και πνευματική βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των λαών τους, όχι με πολέμους, αρπαγές και υφαρπαγές. Γιατί τα άδικο πληρώνεται και όσο περισσότερο αργεί να πληρωθεί, τόσο πιο σκληρή θα είναι η τιμωρία. Αυτή η γη μας χωρά όλους ελεύθερους. Αυτά είχα να πω και σας ευχαριστώ και πάλι. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Σας καλό περιμένουμε βράδυ και σας ευχαριστώ στιγμή. Πολύ ξανά για την τιμητική πρόσκληση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε εμείς, Βασίλη, για την εξαιρετική διάλεξη και σας περιμένουμε όλους στην επόμενη σύνοδο της Λογοδημίας με τον Κύπριο Υπουργό Εξωτερικών. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια σε όλους. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.